Είμαστε βέβαια ικανοί το Rose Liverpool να πάμε στον τελικό με τον Άγιαξ και να πάμε 3 γκολ, φίλε. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με σκορχοπιβίνο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, πρωταθλητήριοι και πρωταθλητήριες! Αίτητοι και αίτητες! Ελάτε στην παρέα μας! Σήμερα φόρος τιμής στη μεγάλη Λίβερπουλ. Στη λατρεμένη Λίβερπουλ που εχθές έκανε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών. Βέβαια στην Κωνσταντινούπολη είχε γυρίσει από την κόλαση και πήρε το Champions League, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνει πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Με τη Μίλαν στον τελικό, τα θυμάστε. Εκεί που σκίζανε τα χαρτάκια τους, ας πούμε, αυτοί που είχαν παίξει στοίχημα κατάκτηση Champions League Liverpool. Που είχαν παίξει κατάκτηση, ναι, Liverpool, και όμως μετά έγινε η ανατροπή. Χθες αυτό που είδαμε δεν υπάρχει. Νομίζω δεν υπάρχει πιο πάω κομμάδα στον πλανήτη από τη Liverpool. Το έχω πει και άλλη φορά, δεν περίμενα το χθεσινό. Δηλαδή, αυτό που γίνεται χθες στο Anfield, απέναντι δεν είναι ούτε η αγουλινίτσα, ούτε ο κεραυνός Αχλαδινής, ούτε τα άσπρα χώματα, ούτε ο θλιμμένος Μπούφος FC. Είναι η Μπαρσελόνα η οποία, αφού είδε τρεις χρονιές συνεχόμενα να παίρνει η Ρεάλ Μαδρίτη στο Champions League και αφού πέρσι έπαθε το κάζο του αιώνα από το Μανολά, αποκλείστηκε από τη Ρώμα έχοντας κερδίσει 2-0, έφαγε 3-0, 4-1, μπράβο. Τέλος πάντων αποκλείστηκε από τη Ρώμα, έφαγε 3 γκολ, γεια σας, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Ήρθε να κάνει ένα εξτραδάκι. Ο Ρόμπερτ, φίλος, αδερφός, τον ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο cast και θα εκτιμηθεί στο μέλλον, σε δουλειές άλλες. Μπορεί να τον φωνάξουμε. Να κάνει κανένα πέρασμα. Να παίξει κανένα ρόλο. Και ενώ λοιπόν στο πρώτο μάτς που είναι και μαγική εικόνα στο πρώτο μάτς, γιατί είναι ο τεράστιος Μέση ο οποίος με τα φάουλ από το πουθενά αυτά και τα λοιπά, ο χαρακτήρας του τεράστιου παίκτη που αρνείται να αποκλειστεί, 3-0, λες τώρα τι μπορεί να γίνει χθες το βράδυ, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Τι μπορείς να κάνεις, ρε Δερβίση. Να κερδίσεις 1-0, 2-0. Δεν θα φας ένα γκολ σαν Λίβερπουλ. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα, ο Μέση, ο Σοάρες δεν θα βάλουν ένα γκολ. Άμα φας ένα γκολ, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αφή μπαμπούλα, αφή τεκτονίδη. Και γίνεται χθες αυτό. Το δε τέταρτο γκολ που είναι αυτός ο Αλεξάνδερ Νάνοτ, που κανένας δεν ξέρει αν το Αλεξάνδερ είναι επίθετο ή όνομα. Έχουμε και αυτά τα αντιζητήματα με αυτούς. Είναι Αλεξάνδερ, είναι το όνομά σου, αγόρι μου γλυκό. Και γιατί το δικό σου όνομα να μπει στη φανέλα. Και ο άλλος, ας πούμε, που λέγεται, ξέρω εγώ, Μο Σαλάχ, να μην πήγε το δικό του, το Μουχάμετ στη φανέλα, λέω εγώ. Ε, το Αλεξάνδερ Άρνοντ μήπως είναι Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, δηλαδή είναι δύο επίθετα. Πες μας, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Βγάλε μας από αυτό το πράγμα. Γιατί το δικό σου όνομα να γράφει το ολόκληρο. Και είναι ωραίο το όνομα, γιατί είναι Αλέξανδρος και είναι αρχαίο ελληνικό και. Πες μας τέλος πάντων γιατί. Και τους κάνει ο Αλεξάνδερ Άρνολτ χαρτοκοπτική μανίνα Σούπερ Κατερίνα. Τους κάνει γιογιό και κόρη-κόρη. Τέτοιο λάθος ούτε στην παιδική χαρά όταν πηγαίναμε στη Μαλακοπή και παίζαμε ντέρμπι με τα παιδιά από την κάτω Τούμπα. Μια προσπισούλα, φεύγω παιδιά, το εκτελέσει άλλος, εντάξει παιδιά. Πάει να φύγει, όλοι κοιμούνται όρθιοι. Όταν μιλάμε, ούτε στην ΚΑΠΑ 9, ούτε στην ΚΑΠΑ 5. Δηλαδή αν το κάνει ο γιος μου που είναι 4 ετών στον νηπιαγωγείο, θα του πούμε ρε εσύ, τι κάνεις, εντάξει αλλά... Νίπια είναι ρε παιδί μου. Κάνει να φύγει και λέει εντάξει παιδιά, να έρθει άλλος. Οι άλλοι χαβαλέ βόλτες μέσα στην περιοχή. Ενώ είναι 3-0. Ενώ ξέρεις ότι πρέπει να αντέξω λίγο για να πάω στην παράταση. Κάνει λοιπόν να φύγει. Τι έγινε. Άμα εκτέλεσε το εσύ. Άντε βαριέμαι τώρα να έρθω μέχρι εκεί. Κάνει ένα βηματάκι μπροστά, κάνει ένα βηματάκι πίσω. Το εκτελεί, έρχεται ο Ριτζί. Ο Ριτζί που είναι όνομα ράπερ, ας πούμε.
Τι έγινε, ο DJ Origi ήρθε και έπαιξε στη Μύκονο, καταπληκτικός. Και μια γυμνόστιφη μαζί που έπαιζε και αυτή τα δικά της, όχι τα ζιαβή, τα κομμάτια. Και γίνεται αυτό. Ο Δε Βαϊνάλντουμ, που για μένα είναι... Τι έγινε, έχω φίλε γαστεριτερίτητα. Τι σου γράψε, μου γράψε δύο Βαϊνάλντουμ. Παίρνω ένα πριν το φαγητό και ένα το βράδυ πριν κοιμηθώ. Με θέρισε, φίλε, με θέρισε. Α, καταπληκτικά αυτά τα Βαϊνάλντουμ, ξέρεις ότι βγαίνει και σε υπόθετο. Βγαίνει και σε υπόθετο, το ξέρω ρε παιδί μου, αλλά δεν μ' αρέσει να βάζω πράγματα από εκεί. Οπότε, καταπληκτικό. Πήρα τα δύο Βαϊνάλντουμ και είμαι περδίκη, φίλε. Ήρθα στα ίσια μου γιατί, τι να σου πω, δεν σταματούσα. Που κάνει τεράστιο παιχνίδι. Η Λίβερπουλ, η οποία χθες, η λατρεμένη Λίβερπουλ, δεν περιμέναμε χθες για να πούμε ότι είμαστε Λίβερπουλ, παρεμπιπτόντως. Θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Γαβρίλο Νικηφορίδη, τον αδερφό, τον πιο παλιό μου φίλο, που το 1983 στο σπίτι του στη Γραβιάς ήρθε και μου λέει, έλα να σου δείξω τι μου έφερε ο μπαμπάς, μου έφερε μία κούπα Λίβερπουλ. Καταλαβαίνετε το 83 τι είχε πάνω η κούπα, έτσι. Εμείς λοιπόν μεγαλώσαμε με Τζον Μπάρνς, με Ιαν Ράς, με Μπρους Γκρόμπελαρ, με Άλαν Χάντζεν. Εμείς που μεγαλώσαμε και λίγο νωρίτερα με Κέβιν Κίγκαν. Εκεί δεν έπαιζε αυτός. Με Κένι Νταλγκλής, φίλε, πάνω στη γραμμή. Αυτή η γενιά που μετά είδαμε για πολλά πολλά χρόνια τη Manchester United να επικρατεί και να στείνει την αυτοκρατορία του. Ο τύπος με την τσιχλόφουσκα. Ο ιδιοφυής Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Είδαμε λοιπόν χθες στη Λίβερπουλ να πετυχαίνει αυτό. Πληροφορίες μεταμεσονύκτιες που σας μεταφέρει η εκπομπή έχοντας σώας τα σφρένας και έχοντας απόλυτη επίγνωση των λόγων της ο υποφαινόμενος στη διάρκεια της νύχτας ο Σερ Τάκης Λεμονής αντικαθιστά τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Ερνέστο, σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στη Λίβερπουλ και τα λοιπά. Στην Μπαρτσελώνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ερνέστο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μας φάγαν το κεφάλι Ολυμπιακοί. Ο Ερνέστο που ξεκίνησε από εδώ και τι παπάδες κάνει. Εντάξει, φίλε, πήρε το πρωτάθλημα στην Μπαρτσελώνα, χαιρό πολύ. Στην Ισπανία που είναι άφαντη η Ρεάλ φέτος. Δηλαδή, χαιρό πολύ. Εκεί σε δελωμάς τώρα, ορίστε. Α! Και ξαναλέω, είναι τόσο κουκουρούκου η ομάδα αυτή η Λίβερπουλ που μπορεί να φάει 3 γκολ. Ενώ έχει εξαιρετική εμφάνιση μέσα στην Μπαρτσελόνα, δοκάρια, ευκαιρίες. Έπαιξε μπάλα δηλαδή, δεν πήγε να κρυφτεί. Δεν έκανε κλεφτοπόλεμο, δεν έκανε γιουρούση. Δεν μπάρκαρε το 14 άνω τούμπα πίσω. Το λεωφορείο το παλιό το αστικό θέλω, τη φυσούνα, την μπλε. Αυτή που βάζουν όταν έχουμε μάτς. Τις Τετάρτες και τις Κυριακές. Δεν μπάρκαρε το πούλμαν μπροστά. Πήγε και έπαιξε μπάλα. Είναι ικανή λοιπόν αυτή η Λίβερπουλ να πάει στον τελικό και να φάει 3 γκολ από τον Άγιαξ. Αν προκριθεί ο Άγιαξ. Που το πιο πιθανό είναι να προκριθεί ο Άγιαξ, λέω εγώ. Αλλά πριν το χθεσινό μάτς, δεν λέγαμε. Καλά το, εντάξει. Θα κερδίσει η Λίβερπουλ. Ας κερδίσει 1-0. 2-1. 3-1. 3-2. Κάτι θα γίνει. Αλλά θα περάσει η Μπαρτσελόνα. Έτσι λέει όλος ο πλανήτης. Γι' αυτό λατρεύουμε αυτό το άθλημα. Γι' αυτό αγαπάμε το κορυφαίο σπορ από όλα τα σπορ. Αυτός είναι ο βασιλιάς. Να έχεις κατούριμα στο 3-0, να έχεις μαζέψει δύο δόσεις, να έχει γίνει φούσκα σου σαν τα αερόστατα της Goodyear, να έχεις μαζέψει τον Τίγρη και τον Εφράτη και να λες δεν φεύγω, να φύγω. Βλέπω ότι ψήνεται, το μυρίζομαι, έρχεται. Και τους κάνει αυτό το χαβαλέ ο Αλέξανδρος Άρνολτ. Θα φεύγω και ξαναγυρίζω. Παιδική χαρά, τι κάνετε ρε παιδιά. Δηλαδή, σήμερα ας πούμε στη θεωρία θα καθίσουν να δουν τα λάθη τους. Εγώ εκεί θα βάζα από κάτω. Μια ωραία πεταλούγια, μια ωραία πεταλούγια. Τι κάνετε ρε παιδιά, είσαι σοβαρή. Καλά, σήμερα δε. Στον Μπαρτσελόνα FM, σε εκπομπές. Έλα παιδιά, θέλω να πω ότι αυτό που είδαμε χθες είναι θηκαμερό. Γιατί είναι η Ισπανία αυτή, βάζουν και το θήτα.
Μα θα ρώθηθες! Να φύγεις! Θα λέει ο αγανακτισμένος ο παδός Μπαρτσελώνα. Τον πούλο όλοι! Και εσύ Μέση! Στρογγυλοκάθισες εκατομμύρια! Ξεφτυλισμένοι! Όλοι! Παιδιά, σας παρακαλώ, θα λέει ο αντίστοιχος αθλητήριος. Παιδιά, να κρατάμε λίγο ένα επίπεδο. Λος επίπεδος, μουντρούχος. Πρόεδρε, διώξους όλους! Και τα πλακάκια στα μπάνια! Τι έχουμε ζήσει. Λέω εγώ. Αίτητος πρωταθλητής Ελλάδος, το είπα. Αίτητη μόνη ομάδα στην Ευρώπη, το είπα. Ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, το είπα. Θα το λέω κάθε μέρα. Και επίσης, αυτό. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Ρε μάλα. Ένα ακόμα μάτς. Ένα ακόμα μάτς. Ένα. Ξαναλέω. Ένα ακόμα μάτς. Ένα. Που με στέλνουν να παίξω μέσα στην έδρα τους, κυρία Αρκάδη, με σεβασμό πάντα στις γυναίκες. Η αρχιμπαρουφάρα της χθεσινής ημέρας, η αρχιπαπαριά, ήταν αυτό που είπε η κυρία Αρκάδη, η οποία μας είπε τι. Ακούστε τώρα, παιδιά, σε παρακαλώ, θέλω αυτό χωρίς χαλή, τίποτα, 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 θέλω νεκρική σιγή. Κουκουβάλια, κάτσε λίγο, θα βγεις μετά εσύ. Τι μας είπε η κυρία Αρκάδη. Έδρα μας δεν είναι το ΟΑΚΑ, αλλά η Φιλαδέλφεια. Άσυχτε. Ας τα διάλα. Σοβαρά. Αλήθεια. Έδρα μας δεν είναι το ΟΑΚΑ, λέει, αλλά η Φιλαδέλφεια. Πάμε να παίξουμε στη Φιλαδέλφεια. Πάμε. Αφού την κρεμίσατε. Εκεί στα μετά θέλετε ρε, όπου θέλετε ρε. Θέλετε. Εμείς προτείναμε χθες ριζοσπαστικές νέες ιδέες για να βάλετε κι άλλα εμπόδια στον ΠΑΟΚ. Και τις επαναλαμβάνω εντάχει. Να σβήνετε τα φώτα όταν έχουμε εμείς την μπάλα, να κατεβάζει ένας δερβίσης να πούμε τους διακόπτες και να είμαστε στα σκοτάδια. Ένα, χωρίς εστία δική μας για να βάλουμε γκολομπάρκα, σαν κάθε κάπου έξω να πούμε. Σε ένα σκαμπό. Σαν από αυτά που παίρνουν οι γιαγιάδες στα πανηγύρια. Γιατί δεν έχει θέσεις. Πτυσσόμενο. Δεν θα κάνει επίθεση από η ΑΕΚ, θα είναι ο Πασχαλάκης στη δική μας την εστία. Θα σουτάρουν μόνο στην εστία του Πασχαλάκη. Θα παίρνουν την μπάλα δική μας. Μάτος, Μάτος για τον Ολιβέιρα. Ολιβέιρα προς την παλιά. Να τώρα ο Τσουμπάκου φτάνουν εκεί. Ρε παιδιά, δεν έχει εστία. Είναι ξυλωμένα τα δοκάρια. Άλλη ιδέα. Χωρίς μπάλα. Δηλαδή, όταν αυτοί θα κατεβαίνουν, να έχουν μπάλα. Εμάς θα έρχεται ένας. Χαπ! Και θα παίρνει την μπάλα. Και θα τρέχουμε, ρε παιδιά. Τι έγινε. Λέμε διάφορες ιδέες, ρε παιδί μου τώρα. Χωρίς σορτσάκια να φαίνονται τα καλαμπαλίκια. Άμα θέλετε, άμα γουστάρετε. Χωρίς οικογένεια, όχι, αυτό είναι μυθιστόρημα. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι, κι άμμος. Τόσο ρε μαλαμπίπιπ καψούρα, να αφιδατωθείς. Πόσα σου μετά για να αυτό, χωρίς νερό. Με ξεραμένα χείλη να κάθονται πάνω οι μύγες. Άκου λέει χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Τι θα φας βρε, μπαλαμά. Αυτή ήταν η δήλωση. Η καταπληκτική δήλωση. Η εμπνευσμένη θα έλεγα εγώ. Η ευφυής δήλωση. Της κυρίας Αρκάδη. Έδρα μας δεν είναι το ΆΚΑ. Έδρα μας είναι η Νέα Φιλαδέλφεια. Έδρα μας δεν είναι Τούμπα, είναι το Συντριβάνι. Ένα-ένα. Άμα θέλετε. Άμα το πάτε με αυτή τη λογική και εμείς έτσι λέμε. Δεν είναι. Δεν. Άκου τώρα. Σκεπτικό φίλε. Δηλαδή. Πά σε διάλογο. Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται, ότι σας έχει βγει το σκατό στην κάλτσα από το φόβο, γιατί θα πάτε τρίτη φορά με αυτόν που δύο φορές σας ματσακόνιασε και υπάρχει μια αναμπουμπούλα, υπάρχει μια... ένας φόβος. Και όχι απλά φόβος, τρόμος. Τι κάνουμε λοιπόν, χωρίς κόσμο. Χωρίς κόσμο. Και γιατί ρε στην έδρα σας. Ξαναρωτάω εγώ γραφικός κάθε μέρα. Αφού δεν θα γίνει με κόσμο το μάτς, να πάμε στην Ξάνθη. Και βάλτε το ωραίο βαρ εκεί που ξέρετε. Δηλαδή,
Εκεί που είναι, βάλτε το μέσα, εκεί, εκεί, ναι, εκεί που σκέφτεται. Εκεί βάλτε το VAR. Και εννοώ μέσα στην ταλίκα που το μεταφέρει, στο φορτηγάκι. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, με LG καταπληκτικές τηλεοράσεις, σε καταπληκτικές, σε φανταστικές, σε μοναδικές, σε απίθανες, σε φαντασμαγορικές τιμές που δεν υπάρχουν. Τα κοίταξα 2 και 3 φορές τα mail, μήπως έχω κάνει λάθος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει έρθει με τρομερές προσφορές η LG. Ξαναλέω, 43 ιντσών 4K με 5 χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή, από την LG δηλαδή, 400 ευρώ η 43άρα, παιδιά. 4 κατοστάρικα η 43άρα, που είναι τιμή για πολύ μικρότερη τηλεόραση. 50 ιντσών 460 ευρώ. 50άρα, ξέρετε τι σημαίνει. Πιάνει όλο τον τοίχο, γεια σας. Και η 55άρα 530 ευρώ. Τα κοίταξα 2 και 3 φορές τα mail. Αυτές είναι οι τιμές. Μπαίνετε στην LG για να δείτε την παοκάρα στο τελικό, προλαβαίνετε. Για να δείτε την παοκάρα στο Champions League, στους ομίλους, για να δείτε την ομάδα σας, τέλος πάντων, για να μην το περιορίζω μόνο στη δική μας. Εκπληκτικές τιμές. Όσον αφορά δε στο Αιγαίον, εκεί πηγαίνετε και έχετε την ευκαιρία να φάτε την πιο φρέσκια ελληνική τσιπούρα με 7,90 το κιλό και καταπληκτικά πιάτα. Καταπληκτικά πιάτα. Υπέροχα. Με θαλασσινά, με μουσακά, σολομό, με παστίτσια, σουξουμούξου. Υπέροχα πιάτα. Υπέροχα. Μοναδικά. Και στις δύο ψαραγορές. Και στην ψαραγορά στο Δικητήριο, 214.000. Και στην ψαραγορά Αιγαίων που είναι στο Ωραιόκαστρο. Και έρχονται και στο σπίτι σας, σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια, να μην μυρίζει το σπίτι. Και ξαναλέω, με φανταστικά πιάτα θαλασσινών. Και στα δύο εστιατόρια μπορείτε να φάτε κιόλας. Όσο για γλυκά, για παγωτά, ειδικά αυτό το διάστημα, Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, μοναδικές γεύσεις. Και παγωτάρες εκπληκτικές. 237 και 163 στην Καραολή και Δημητρίου. Παραμίλησε λοιπόν όλος ο πλανήτης χθες με τη Λίβερπουλ. Ο φοβερός τύπος που λέγεται Γιούργεν Κλοπ το έκανε. Ο Μέση χθες απλά ήταν ένας που πάλευε μόνος του, ένας θνητός και όχι ένας Θεός του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι που λέμε, όσο καλός και να είσαι μόνος σου, αν δεν σε βοηθήσουν και οι άλλοι. Η Μπαρτσελώνα δεν είναι η Μπαρτσελώνα με Τσάβη και Ινιέστα και Μέση. Ένας μόνος του να κάνει τι. Ο Σουάρες εκεί που του δίνεται η ευκαιρία να καθαρίσει το ματσάκι, γεια σας στο τέτα τέτ. Είναι αυτό που λέμε, άλλο να έχεις πέρσει τον Κάρεους, πώς το λέγανε εκείνο, τον Σαμφιστίκ, τον τερματοφύλακα με την κοτσίδα, τον Γερμανό, που κατάπιε το κουνέλι και το έπνιξε στον τελικό, άλλο να έχεις αυτόν τον τερματοφύλακα που είναι μέσα στους 2-3 κορυφαίους, τον Άλισον Μπέκερ, τον Βραζιλιάνο. Τον είδατε στο τέτα τέτ. Τέλος, εδώ σου λέει, δίνω την πρόκριση. Απλά πράγματα. Η φωτογραφία χθες, για να γυρίσουμε πάλι στα δικά μας, που έχει κάνει αίσθηση, είναι αυτή που είναι ο Αντρέ στο χειρουργικό κρεβάτι, χειρουργημένος μόλις, και δίπλα του ο γιατρός που τον χειρούργησε. Αν μου έλεγαν ότι είναι ένας από επιθεώρηση με Σεφερλή και Καπετάνιο που τον έχουν βάλει μαζί με τον κριτικό και τους υπόλοιπους να κάνει τον γιατρό, θα το πίστευα. Καταρχήν δεν φοράει ποδιά γιατρού, φοράει ένα το οποίο είναι σαν να είναι ζουρλομανδίας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. 3 νούμερα μεγαλύτερο. Μαλλί μπόζο τελείως. Καραφλός με μαλλί τζαλακώστα, χωρίς όμως το πλαγίο δάνειο από πάνω. Δηλαδή έχει τις φούντες αριστερά, δεξιά. Και έχει το γέλιο του. Μπήκα εδώ μέσα, μαλαμπίπηδες, και έκανα τον γιατρό.
και φέρε ένα ποδοσφαιριστή διεθνή που έχει πάρει το Euro, που έχει κάνει αείτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα και με φέρε να το χειρουργήσω. Η κλινική ζητάει βαθύτατα συγγνώμη και θα αποζημιώσει αυτούς που επέτρεψαν στο συγκεκριμένο να κάνει χειρουργείο, φαντάζεσαι, ή να πούνε χειρούργησε λάθος πόδι. Λέμε τώρα. Απλά τα σχόλια ειδικά από κάτω δεν υπάρχουν από τον κόσμο. Τι ψυχάκιας είναι αυτός. Παιδιά, είμαστε βέβαιοι ότι είναι γιατρός. Ξέρεις, διάφορα τέτοια. Είναι μαγική. Πάντως ποδιά γιατρού δεν φοράει. Για ζουρλομαδία μου μοιάζει, λέει ο Κωνσταντίνος Βλάχος. Δόκτωρ, κανόνισε την πορεία σου. Αν δεν γίνει καλά, για θιβέτ σε κόβω, λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος. Άλλος λέει, ελπίζω να μην το χειρούργησες σε λάθος γόνατο. Λοιπόν, ο άλλος λέει, ρε παιδιά, αυτός δεν είναι για να χειρουργήσει. Είναι για να γελάνε οι άρρωστοι για να μην χάσουν το χιούμορ τους. Πλάκα κάνω, περαστικά αρχεία και τα λοιπά, λέει ο Γιάννης ο Παπαλάς. Γενικά, μια ατμόσφαιρα τέτοια. Περαστικά σιδερένιος, αυτός που τον βλέπετε έτσι, είναι ο κορυφαίος στην Ιφίλιο. Δεν κρίνουμε ποτέ τους ανθρώπους από την εμφάνιση, έτσι. Αυτός είναι ο κορυφαίος, το κάνει το γόνατο καινούριο. Τον ευχαριστούμε. Απλά ρε παιδί μου, σαν φάτσα είπα. Μπήκε ένας μέσα στο πλάνο και έκανε το μέσα στο νοσοκομείο και τον κυνηγούσε. Καλά δεν σου έχουμε πει, καλά δεν σου έχουμε πει, δεν θα κάνει τον χειρουργό. Θα βγαίνει φωτογραφίες. Είναι ο Μιτσάρας των γιατρών. Ακριβώς. Τι λέει εσύ εδώ, παιδί μου. Πάρτε τον. Μα όχι εγώ. Χειρούργιας ο σχολάς. Πρόλαβες. Δηλαδή, τέτοια θέματα. Τέτοια θέματα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε. Ελλάσσο το σέρβις 47-43-12. Τηλεφωνείτε. Μεγάλο σέρβις. Μικρό σέρβις. Ζημιές στο αυτοκίνητό σας. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, αυτά, τμήμα η αγριαεριοκίνησης, τμήμα ελαστικών, με την εγγύηση 40 χρόνων της Ελλάς Σέρβις, της κορυφαίας οδικής ασφάλειας. Η οικογένεια Χατζοπούλου γνωρίζει το αυτοκίνητο όσο καμία άλλη. Τηλεφωνείτε 47-43-12, έχουν και αυτοκίνητο υπηρεσίας, αν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας εκεί, όμορφα και ωραία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Πάμε στις γραμμές. Θέλω σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά, αφού σας πω ότι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη είναι αυτό που βρίσκεται στην Παναγία Τσαλδάρη 22 στην Νεάπολη, Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά, γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής για σας, για τα παιδά σας, για τα βαφτιστήρια σας, για τα εγγονάκια σας, για τον παππού, για τα πάντα όλα. Η οικογένεια εκεί, η Μανολόπουλου, φροντίζει. Σαν να είναι τα μάτια της. Σας προσέχει, σαν να τα δικά της μάτια. Πάμε στις 5 γραμμές να πω με μεγάλη χαρά ότι 10 Ιουνίου, κατά μεγάλη σύμπτωση και φοβερή, στα γενέθλιά μου, 10 Ιουνίου στον Όμιλο, στην παραλία, ξέρετε, εκεί που είναι δίπλα στο κύμα, σε αυτό το καταπληκτικό μαγαζί, θα έχουμε το πάρτι για τα 20 χρόνια αθλητηρίων, 20 χρόνια εκπομπής. Και όπως σας είχα υποσχεθεί, όποιος έρθει δεν θα χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί η μπύρα θα είναι η πρώτη μπύρα. Τώρα αν θέλει να έρθει κάποιος και να πει δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, okay, ούτε μπορούμε να βγάλουμε βότκες και ουίσκια. Η πρώτη μπύρα θα είναι δωρεάν από την αθηναϊκή ζυθοποιία, δηλαδή τη Heineken. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Λάζαρο, ο οποίος θα είναι εκεί. Θα υπάρχει το φωτομοντέλο στην είσοδο που θα μοιράζει τα κουπόνια. Οι πίτσες θα είναι δωρεάν από την Camel Pizza. Μπλουζάκια θα μοιράσουμε δωρεάν στον κόσμο. Γλυκά από το Manolia Fresh. Θα είναι μια ωραία βραδιά. Και θα κληρώσουμε και σπουδαία δώρα από την Electronet. Και όχι μόνο. 10 Ιουνίου. Θέλω απλά να σας μεταφέρω και έρχομαι αμέσως στις γραμμές στο μικρό παρασκηνιάκι που μου λέει ο Βαγγέλης που έχει τον Όμιλο και ο Γιώργος που είναι εκεί ο υπεύθυνος. Έχω, λέει, τις εξής ημερομηνίες για αρχές Ιουνίου, γιατί θέλαμε και χρόνο μπροστά. Έχουμε, λέει, 3, 7 και 10. Του λέω, 3 δεν υπάρχει, 7 δεν υπάρχει, 10. Μου λέει, γιατί, θα σου εξηγήσω άλλη στιγμή. Λέει, μα γιατί. Όχι, λέω, ούτε 3, ούτε 7. Οποιαδήποτε άλλα νούμερα από το 1 μέχρι το άπειρο, ναι, αλλά το 3 και το 7, όχι, φίλε. 10 του μηνός, 10-10. Θα έχουμε να λέμε μέχρι τότε.
Θέλω να ευχαριστήσω από μικροφόνου και τον Δημήτρη Καρυπίδη που θα είναι εκεί για να στήσει το ηχητικό με τα εξαιρετικά μηχανήματά του. Θα έχουμε να λέμε μέχρι τότε. Το λέω από τώρα να το ξέρετε. Είναι Δευτέρα βράδυ, άρα θα έχετε επιστρέψει από διήμερα, τριήμερα κτλ. Γιατί είναι αρχές καλοκαιριού. 10 Ιουνίου λοιπόν θα είμαστε στον Όμιλο. Ξέρετε που είναι ο Όμιλος, στην παραλία. Δύο μαγαζιά είναι όλα δίπλα στο κύμα, τα υπόλοιπα είναι από το πεζοδρόμιο και πέρα. Εκεί απέναντι από το Κούδα το Προπό. Έτσι, το Προπό του Κούδα το ξέρετε σίγουρα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ζουμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Και το αίτητο το καίμε. 26-4-0. Να το λέτε, να το ακούτε, να το ακούνε και αυτοί. Να το ακούνε και αυτοί. Και τα παιδιά θα κατέβουν και θα παίξουν και για τον αρχηγό το λαβωμένο, που υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να είναι εκεί με τις πατερίτσες, η ψυχάρα αυτή που λέγεται Αντρέβη Ερήνια, αλλά και για τον αποκλεισμένο κόσμο που για μια ακόμα φορά του στέρισαν την ευκαιρία να είναι εκεί, να απολαύσει τον Πανάξιο και τον πρωταθλητή. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Σουβλάκια θα έχει. Και σουβλάκια μπορεί, θα δούμε. Θα δούμε. Πάλι πρώτο στο χρυσό παίρνω σήμερα. Αγόρι μου, υπέρλαμπρος και όχι φωτοφίνης. Ξεκάθαρο. Και έχει πέντε που περιμένουν, να ξέρεις. Το ευχαριστήθηκα το χθεσινό. Ειδικά για αυτόν τον μεγάλο προπονητή της Μπάρτσα. Μας έσκασαν. Μας έπαιρξαν οι Ολυμπιακοί. Που το παιχνίδι όταν παίξανε με το Γαβρό και στην Ισπανία. Ναι. Και κοκοκό. Ναι. Και γράφανε οι γαβρικές φιλάδες πω από τι ομάδα. Ναι. Σβηστός πήγε. Φιλικό. Φιλικό. Τους ξεφτυλίσανε τα παλικάρια της Λίβερπουλ. Με μισή ομάδα. Ναι, χωρίς Σαλάχ, χωρίς Φιρμίνο. Ναι. Ο δε μεγάλος Μέση, ο Πινέζες όπως τον έχουν αποκαλύψει, δεν φαινόταν πουθενά. Η ψήρα, ναι. Εντάξει, είναι τεράστιος παίχτης, είναι ο κορυφαίος όλων. Μόνος του δεν μπορεί κανένας. Δεν είναι τένις. Στα μεγάλα παιχνίδια δεν έχει διακριθεί ποτέ. Ούτε στην Εθνική Αργεντινής. Άλλο, εκεί τελείως. Άστο. Λοιπόν, ας έρθουμε στα δικά μας. Μάτος και Γιαννούλης είναι οκ, okay, θέλω να πω έτσι. Okay, εντάξει, ο Γιαννούλης είναι στον παρόδο. Η μητούλα του θα στο πόλου να φόρησε και μία μάσκα και τα λοιπά. Τα παλικάρια μας να παλέψουν, να κάνουμε τον ταπ, να γραφτεί στην ιστορία μας και ορισμένοι στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, θα κάνουν το χαρακτήρι που κάνανε οι Ιάπωνες όταν χάσαν το... Ήδη φίλε, ήδη. Δεν περιμένουν τον τελικό. Το αείτο πρωτάθλημα. Άστο, μην το συζητάς. Διότι όταν ακούσω... Δεν χωνεύεται. Στα ραδιόφωνα... Εντάξει. Σου σηκώνουν τη τρίχα. Α, δεν κάνω αυτό το λάθος. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Εγώ γέρεσαι, επειδή είμαι λίγο πρωινούλης. Σηκώνω και θα ακούω. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Ξίδι, ξιδάρες. Βατήρας και βουτιά. Μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο μου όσο... Να με πάρεις όποτε θέλεις. Δεν ξέρω... Τα λέμε, σε ευχαριστώ ναι. πολύ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Λάμπρος. Έλα ρε Λαμπρούκο. Ο πρωινός ακροατής που λένε. Καλώς τον. Λοιπόν, καλώς τον. Καλημερίζω τον αίτητο. Έτσι. Τι ωραία. Πάμε λίγο στα παρακάτω. Πάμε στα παρακάτω. Πρώτον. Για το θέμα του τελικού, Κωστή, το έγραψα και στο Facebook εχθές. Ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση του επικοινωνιακού τμήματος του ΠΑΟΚ, δεν θα έπαιρνα ούτε και τις προσκλήσεις σε 120-140 πόσες εκείουμε. Ναι. Άκουγα χθες το μεσημέρι σε έναν αθηναϊκό σταθμό. Ναι. Τελικά δεν θα δώσουν μόνο από 120 προσκλήσεις και άλλες 100 θα δώσουν να μοιραστούν στην κάθε ομάδα. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλές αυτές οι προσκλήσεις, εγώ θα τις χάριζα σαν πάει ΠΑΟΚ στους φίλους εκεί τους Αθηναίους, στην κυρία Αρκάδη να πάνε εκεί το σόι της και στην αδερφή της. Είπαμε να το κάνουμε στην Τούμπα, αφού το συντριβάνι είναι η έδρα μας. Μπράβο. Έτσι, άρα η Τούμπα δεν είναι. Εμείς στην Τούμπα τώρα παίζουμε από το 59 μόνο. Πήγαμε για ένα διάστημα μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο συντριβάνι. Τώρα η Τούμπα, αφού είναι υπό ατμό να γκρεμιστεί και να κάνει, δεν έχουμε φυσική έδρα κι εμείς. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε κάνω όμως έναν όρκο τιμής που το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα που θα γίνει. Να πάρει η ομάδα μας το κύπελο, τίποτα, ούτε απονομές ούτε τίποτα, το παίρνουμε με τα αποδυτήρια και φεύγουμε
και κατευθείαν στο Τούμπα. Κατάμεστη Τούμπα να έχει, μπορεί να έχουν φροντίσει οι άνθρωποι της ΠΑΕ, όπως έγινε η Φιέστα και ήταν κατάμεστη, να είναι κατάμεστη Τούμπα με οθόνες, δεν ξέρω κάτι θα κάνουν, δεν ξέρω ακριβώς τι, και μετά Λευκό Πύργο. Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά. Έτσι. Αυτό. Τώρα, στο θέμα της χθεσινής βραδιάς. Ακούω ραδιόφωνα, ακούω αναλύσεις τεχνικές εκτές από εκεί μετά το μεγάλο θρίαμβο της Λίβερπουλ, άσχετα που υποστήριζα εγώ και την Μπαρτσελόνα, αλλά όταν πας εκεί εφυψηλού και περπατάς, μειώνεις τους άλλους, καλά να πας μετά. Είναι. Λοιπόν, δεν είπε κανένας όμως την πραγματική αιτία του αποκλεισμού της Μπαρτσελόνα, φίλε μου Κωστή. Ούτε και εσύ ο ίδιος το είπες. Για πες. Και είναι ντροπή που δεν πήγε κανένας στο μυαλό εκεί πέρα. Για το λεμονί. Ορίστε. Για το λεμονί. Όχι, πιο λεμόνι. Εγώ θα σου πω τώρα την αιτία του αποκλεισμού της Λίβερπουλ. Πες. Διέψευσέ με. Πρώτον, ποιος μας είχε πει ότι ήταν καλεσμένος για τον τελικό να πάει με τα εγγόνια του στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα με τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Οχ, ο Βαγγελής. Ο κύριος Θοδωρίδης. Α, ο Θοδωρίδης. Ο οποίος, ο οποίος μας έλεγε ότι... Είχε πει τι μας αντιπρόεδρος ποιανής ομάδος του Ολυμπιακού. Πρόεδρος αυτή την ομάδα ποιος είναι, ο κύριος Μαρινάκης. Κουμπάρος του. Ναι, ο Κούλης. Άρα... αυτός ήταν ο αιτίος και ο αποκλεισμός της μεγάλης Μπαρτσελόνα από τη Λίβερπουλ. Γεια σου, Λαμπρούκο! Το όνομα του Μητσοτάκη. Φιλιά, παρεπιπτόντως, επειδή ανέφερες τον Μπαρμπασάβα, να πούμε ότι δεν δόθηκε φέτος κανένα πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού. Με ακούτε? Επειδή οι μαύροι... Μάλλον η ερυθρόλευκη προπαγάνδα είναι τόσο μαύρη που μπορούν να σκοτεινιάζουν τα πάντα. Στις 30 αγωνιστικές καμία ομάδα δεν εκτέλασε πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού. Στο Γαύρο δεν δόθηκε εις βάρος του κανένα πέναλτι. Δείτε λίγο την προπαγάνδα τους. Στατιστικά, έτσι δεν λέμε ψέματα. Δεν σφυρίχτηκε κανένα πέναλτι στις 30 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ούτε ένα. Ό,τι είχε γίνει και τη σεζόν 13-14. Αντίπαλος του Ολυμπιακού δεν κέρδισε πέναλτι ποτέ και πουθενά, και τα παρουσιάζουν ότι να και εις βάρος μας και σφυρίζουν. Αυτή είναι η γραφικότητά τους. Έχουν τρελαθεί με το αίτητο και πανάξιο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή μου. Καλώς τη Βαλανιδωράχη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την τελευταία παρατήρηση τη δική σου με τα πέναλτι. Θέλω να πω το εξής, ότι πώς θα δει ένα πέναλτι όταν όλες οι ομάδες γίναν κότες, θέλανε οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να κερδίσει? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται, Κωστή μου. Απάντησε μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ξεχάστε τα αυτά. Δεν υπάρχει αντίπαλος στον Ολυμπιακό εκτός από τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι άλλοι είναι κότες, όλοι οι άλλοι είναι τίποτε μπροστά στον ΠΑΟΚ, τίποτε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα που λέγεται Λίβερπουλ. Αυτή η ομάδα της Μπαρτσελώνας, γιατί για μένα ποτέ δεν ήταν ομάδα στην Ισπανία, μόνο είναι μία η ομάδα, η Βασίλισσα, η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή την ταπείνωση που δέχτηκε χτες ήταν η πλήρη δικαίωσή μου για αυτά που έχω πει για αυτή την ομάδα της Μπαρτσελώνας. Εμένα δεν μ' άρεσε να υποτιμάω τον αντίπαλό μου. Η Μπαρτσελώνα είναι μια τεράστια ομάδα, η οποία πήρε και Champions League, έπαιξε και μπαλάρα, πήρε και πρωταθλήματα. Δεν μ' αρέσει όταν την βρω στα κάτω της να την λιδωρώ. Εχθές έχει πάθει μεγάλο κάζο, γιατί μπήκε υποτιμώντας τον αντίπαλο. Φάνηκε, σου λέει, με 3-0 τι θα κάνει ο άλλος. Περπατούσανε στο μεγαλύτερο μέρος, γι' αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να διαγράψουμε τι έχει κάνει η Μπαρτσέλα. Εγώ είμαι Ρεάλ, το ξέρεις. Δηλαδή άρρωστος κιόλας. Και το ευχαριστήθηκα διπλά χθες, ας πούμε. Αλλά... Επέτρεψέ μου. Η απαξίωση μου για αυτή την ομάδα είναι γιατί η Ρεάλ είναι πολύ μακράν η καλύτερη και η πιο δυνατή ομάδα. Αυτό ήθελα να πω. Δεκτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι σημαντικός αντίπαλος, ας πούμε. Λοιπόν. Τώρα πήγε μέσα στο Anfield χωρίς αυτές τις ελλείψεις που είχε η Liverpool. Σαλάχ, λοιπόν, Φιρμίνιο, που είναι δύο τεράστιες μονάδες. Λοιπόν, είναι σαν να λείψει ο Μέση από την Μπαρτσελώνα και την έκανε ομαδούλα η Liverpool, η οποία δυστυχώς για μένα δεν πίστεψα το 4-0, είχα πιστέψει μόνο το 3-0, ναι. Αυτό που είχε κάνει το 95 και το είχα παίξει στο στοίχημα. Τέλος πάντων. Κι όμως χάνει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, φίλε, από τη City. Δηλαδή ήταν 7 βαθμούς μπροστά και έπαθε βέρτιγκο. Βέβαια, στην Αγγλία... Βέρτιγκο όταν πηγαίνει στο Βέρτι και μετά ζαλίζεσαι και δεν μπορείς. Κωστή μου, μην ξεχνάς ότι παίρνει και η Λέστερ πρωτάθλημα εκεί πέρα. Δεν είναι Ελλάδα να μας απαξιώνουν το πρωτάθλημα ο Πειραιάς. Σωστό. Ή να πρέπει να το πάρω αίτητος για να το πάρω. Ούτε να μου το κλέψουν από μια χαρτοτενία. Γεια σου, Βασίλη! Σου, αδερφέ μου! Σε φιλό! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι!
Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το στράτο! Βερά. Χαρά. Happiness wedding ring. Επειδή είπες ότι έχω με πολύ μεγάλη χαρά, ναι, ναι, ναι. Η ερώτηση μου είναι βερά. Ο Χαβιάρης που παίζει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο Παμπουκίδης, να ξέρεις ότι υποσυνείδητα προσπαθεί να δείξει στον κόσμο πώς να γίνει πλούσιος. Εντάξει. Για πες μου λίγο ξανά την τηλεόραση αυτή που είπες. Η LG. Ναι. 400. Ναι. Είναι, περίμενε. Εδώ τα έχω. Ένα λεπτό. Τι θέλεις, να σου πω τιμές. Όχι. Αυτή την τηλεόραση που είπες που ανέφερες, στα 400 κάτι ευρώ, τα χαρακτηριστικά της λίγο. 4K, smart, 5 χρόνια εγγύηση. Ωραία, πρόσεξε. Ο άνθρωπος... 43 νητσών. Πρόσεξε, σου λέει ευθέως πώς να οικονομήσεις το Σαββάτο. Γιατί ο Πάουκ στο τετράμπαλο που θα ρίξει, το τέταρτο θα καίει. Καταλαβαίνεις. Έχεις καμένες λιχνίες, στράτο. Στο έχω πει χρόνια. Δεν το συζητάμε. Έκανε αυτά τα μούτρα σου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Για το χθεσινό, ναι. το βραδινό, θα πω το εξής. Καθόμασταν με τον ξαδερφό μου μετά το 3-0, ο οποίος είναι άρρωστος Λίβερπουλ. Ναι. Και ΠΑΟΚ, εντάξει. Και του λέω ότι η Μπαρτσελώνα στο Άνφιλντ θα φάει 5. Και μου λέει, έλα ρε τώρα, εντάξει, σιγά. Εντάξει. Αυτό το είπα, πριν το μάτς, τώρα να το πεις, σε περνάνε για τρελό, έτσι. Σου λέω, καθόμασταν και το συζητούσαμε, ναι. Και του λέω, η Μπαρτσελώνα στο Άνφιλντ θα φάει 5. Και ο λόγος, ξέρεις ποιος του είπα ότι είναι. Του είπα ότι ο Βαλβέρδε έχει γίνει μίζερος πολύ ποδοσφαιρικά, ναι. Και έχει μετατρέψει την Μπαρτσελώνα από μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο σε μια πολύ μίζερη ομάδα. Η ομάδα είναι η προσωποποίηση του προπονητή της. Μπήκε χθες για να κρατήσει το 3-0. Ξεκάθαρα. Και στην Ισπανία, όταν έπαιρνε το αποτέλεσμα, να καθυστερείς να φτάσει. Η Μπαρτσελώνα είναι αντίπαλος, τη σέβομαι, αλλά πάντοτε δεν κρύφτηκε, δεν έπαιξε κλεφτοπόλεμο. Με όλους τους προπονητές, έτσι. Ποτέ. Και λοιπόν, πρόσεξε κάτι ακόμα. Στα γεγονότα που είχαν γίνει τότε με την Καταλωνία, ήταν καταλυτικός ο λόγος του Βαλβέρδε που η Μπαρτσελώνα μπήκε και έπαιξε, ενώ η Καταλωνία έκανε προσπάθεια για ανεξαρτησία. Ναι. Πολλοί άνθρωποι, φίλαθλοι, επώνυμοι μέλη της διοίκησης, ήθελε η ομάδα να μην κατέβει να παίξει και ας τιμωρηθεί με μείον βαθμούς. Ένας από τους λόγους που κατέβηκε και έπαιξε είναι ότι ο Βαλβέρδε είπε ότι όχι, εμείς θα κατεβούμε να παίξουμε. Οι ομάδες, στράτο, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του προπονητή τους. Έτσι. Αυτό που βλέπεις από τη Λίβερπουλ είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Η τρέλα, η παράνοια. Και μην το πας μακριά. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που βλέπεις από το Λουτσέσκο. Αυτό ακριβώς. Μην το πας μακριά. The balance, φίλε. The balance που λέει, το the balance, αυτή η ισορροπία. Διαχειριζόμενος τόσο δύσκολους και πολλούς χαρακτήρες. Να μην αφήσει πουθενά καμιά στιγμή τη χαλάρωση. Αυτό είναι ο προπονητής, αδερφέ. Είναι ο Ρασβάν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Έτσι. Ίσως περάσω κι εγώ από τη γιορτή τη Δευτέρα, να ξέρεις. 10 Ιουνίου, έτσι, μην πάτε τώρα τη Δευτέρα. Ναι, ρε Κωνσταντέξη. Ίσως περάσω κι εγώ, δεν ξέρω αν θα καθίσω για πολύ, αλλά έτσι μόνο για να έρθω να σου πω έτσι. Θα χαρώ πολύ. Πολλά και να φύγω. Θα χαρώ πολύ. Έτσι. Θα χαρώ. Να σε καλά. Ξαναλέω, επειδή μου ήρθαν και μηνύματα. Στις 10 Ιουνίου έχουμε ακόμα πάνω από μήνα, αλλά θα λέμε με δωρεάν την πρώτη μπύρα από τη Heineken, με πίτσα Camel, με. Δώρο μεγάλο από την Electronet. Θα δούμε, θα έχουμε πιθανόν να έχουμε και γλυκά από το Manolia Fresh. Πιθανόν να έχουμε και μπλουζάκια τυπωμένα. Περιμένουμε μια μικρή λεπτομέρεια που πρέπει να βάλουμε στα μπλουζάκια. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε όμορφα χωρίς να χρειαστεί να πληρώσετε τίποτα. Είχα πει ότι θα κάνουμε το πάρτι για τα 20 χρόνια της εκπομπής μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Να μην υπάρχει φυσικά ούτε είσοδος, ούτε να χρειαστεί να βάλετε έστω και ένα ευρώ. Δεν θέλω. Για να έρθετε να ανταμώσουμε. Έτσι, και νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά σε ένα καταπληκτικό μαγαζί που είναι δίπλα στη θάλασσα. Ιούνιος, να πούμε έτσι, να έχουμε, ελπίζω, γλυκιά τη γεύση από το Double. Το αίτητο πρωτάθλημα υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν ξεγράφει. Και θα μνημονεύεται στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εσαΐ. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Στελάρα. Καλώς το. Πόσο πάω κάρα είναι η Λίβερπουλ, φίλε. Έτσι. 6-4-0, ρε φίλε. 26-4-0, το πιάνεις? Το ρεκόρ που έχουμε εμείς, πώς τελειώνει? Κωστή? Κωστά? Όχι, πέσανε. Κωστή?
Άμα σας διακόπτω, σας κακοφαίνεται. Άμα σας αφήνω να μιλήσετε. Ακούς, μέσα στη ζώνη του έπεσε. Ακούς, ρε φίλε. Δεν πέφτει με τίποτα, ρε, τι έπεσε. Δεν πέφτει με τίποτα. Έχω μια ζακέτα που είχα πάρει το έλεγχα με την τότε από το Λονδίνο της Λίβερπουλ. Ναι. Τη φορούσα τώρα τρεις μέρες και έχω ένα γατήριο απέναντι που είναι Ολυμπιακός με τον Βαλβέρδε και αυτά. Μας έχει ζαλίσει τον έρωτα με τον Βαλβέρδε, πες τον. Ακούς, ξέρεις τον είπα. Τρία έφαγε από τη Ρώμα, τι είναι να φάει 4-5 από τη Λίβερπουλ. Στα έτσι αχθές το μεσημέρι. Έτσι πάει. Τι είναι να φάει 4-5 από τη Λίβερπουλ. Των τριών. Αν έχεις φάει 3 από τη Ρώμα πέρσι, από τη Λίβερπουλ φέτος πόσα, ο άγνωστος χείς ούτε με τον υπεράνω αυτό αριθμό επί το κλάσμα τεστραμένο. Αυτό, έλεγα, αυτό πήγα να πω, του είπα χθες το βράδυ στα παιδιά, βάλε ένα μαθηματικό να σε βγάλει το σκορ, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε φίλε, ζω για τον όγιο, ο γιος μου είναι είμαστε φανατικοί οπαδοί της Λίβερπουλ, τον έχω κάνει. Μπράβο. Να μπούμε σε ομίλους με τη Λίβερπουλ και θέλω να τους δώσω, ρε φίλε, ένα ολόκληρο πέταλο τη Λίβερπουλ, να μας δώσουν για αυτή και να ζήσουμε το όνειρο εδώ, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Την αγαπώ αυτήν την ομάδα γιατί πρόσεξε. Μα τι μεγαλώσαμε, ρε φίλε. Είναι και κάτι άλλο. Όποιος είναι Λίβερπουλ και είναι 40+, πέρασε μια πολύ δύσκολη 15ετία. Μια πολύ δύσκολη 20ετία να βλέπει τη Μάντσεστερ να τα παίρνει όλα. Τρέμπλ, Champions League, αυτά κτλ. Και είναι εξαίρεση εκείνο το Champions League στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Yeah. Ξέρεις πολύ καλά. Πότε είναι το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε η Λίβερπουλ? Εγώ, παιδιά, δεν θυμάμαι. Το 90. Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Ήμασταν νομίζω κάτω. Νομίζω ότι είναι το 90. Είχε άσο μπροστά η ηλικία μας. Δεν ήμασταν καν 20. Και το πιο δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι? Και εσύ τι έβαλε 4 στην τότε, αλλά είμαστε από πίσω 3. Άμα ανοίξει το παιχνίδι και όσα βάλεις, όσα φας και πάει 4-3, 4-2, 4-1. Ναι, λέει, όλος μπορεί να βάλεις 4. Το μαγικό, το δύσκολο είναι να βάλεις 4, αλλά να έχεις και άμυνα πίσω, να κρατήσεις το 0. Φίλε, έκανε πίσω, άκουσα να δεις τι άλλαξε. Έχει πίσω τον κορυφαίο αμυντικό του πλανήτη, Van Dijk. Αυτός ο οποίος χωρίς να υδρώνει καν μου θυμίζει τον Στίβεν Σιγκάλ που έδερνε χωρίς να χαλάει η κοτσίδα. Χθες κάνει ένα κόψιμο που έχουμε φύγει όλοι, έχουμε αδειάσει, έχουμε υδρώσει, έχουμε γίνει να πούμε από την αγωνία μας, έχουμε αρρωστήσει και κάνει βάση απλά το πόδι εκεί κάπου στην περιοχή στο τέλος, έτσι. Και έχει βέβαια και τεράστιο τέρμα, αδερφέ. Και αυτό ακριβώς, αυτό που είπες για το τελικό. Δεν έχει την αφέλεια την περσινή που από 3-0 μπορούσε να κάνει το κάθε χωριό 3-3 γιατί είχε πίσω το άλλο του γατί, το κουνάβι. Έτσι, τώρα έχει τερματοφύλακα, έχει άμυνα. Δεν έχει την αφέλεια που είχε πέρσι χωρίς άμυνα, χωρίς τερματοφύλακα. Πληρώνονται από τη σέντρα. Πληρώνονται. Να τα πνίγει από τη σέντρα. Τι έκανε, πούλησε τον Κουτίνιο και με τα λεφτά αυτά πήγε και πήρε κορυφαίο τερματοφύλακα, κορυφαίο αμυντικό. Και άλλαξε όλη η ομάδα. Και ξέρεις τι άλλο δεν έχει, ρε φίλε. Το περιβάλλον της Μπαρτσελώνα δεν έχει τσατσαρό στην Μπαρτσελώνα, της λέει το νου θα θα δε μάλια. Το νου θα. Δεν υπάρχει στο Μπαρτσελώνα FM ένας να τους λέει αυτό. Το νου θα. Αγόρι μου. Αυτά δεν τα λέμε εγώ. Γεια Στελάρα, γεια Στελάρα. Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα, παιδιά. Δεν πέφτει με τίποτα. Φυσικά θα πούμε και αύριο, εννοείται. Και αύριο και μεθαύριο για τον τελικό. Δεν χαλαρώνουμε. Δεν υποτιμούμε. Δεν αντιμετωπίζουμε κανέναν με αλαζονία. Θα πάμε να τιμωρήσουν αυτούς οι οποίοι χθες τα πρωτοσέλιδά τους τι κραυγάζουν οι παίκτες. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τρίτη φορά μας κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δικό μας. Μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο σενάριο και τέτοια. Χαίρομαι εγώ με αυτά. Ψοφάω, να ξέρετε. Το καλύτερό μου είναι αυτό. Οξυγόνο μου είναι. Να βλέπω ότι με θεωρούν δεδομένο. Να βλέπω ότι με υποτιμούν. Δεν υπάρχει, λέει, τι καλά, λέει, τρίτη φορά, δεν υπάρχει ούτε καν, λέει, θα έρθει κυτρινό μαύρο το κύπελλο και αυτά. Έτσι, παιδιά, αυτό θέλουμε. Έτσι θέλουμε να μπείτε. Με την εντύπωση ότι τα μυαλά μας είναι πάνω από το κεφάλι μας, ότι έχουμε κορεστεί, ότι είμαστε στο πανηγύρι ακόμα, έτσι θέλουμε να μας αντιμετωπίσετε, πραγματικά. Εγώ αυτό θα έλεγα κάθε μέρα μέσα στα ποδητήρια, αν ήμουν ο Ρασβάν. Αυτοί είναι που σας έκλεψαν πέρυσι το πρωτάθλημα. Αυτοί είναι τώρα που σας θεωρούν, εντάξει, πανηγυρτζίδες από το ΑΕΤΟ και από τον πρωτάθλημα, σιγά μην έρθουν να παίξουν. Αυτοί, μπείτε μέσα! And fuck them! Τι είπε χθες ο Κλοπ, είναι, λέει, περασμένη ώρα μετά το μάτς και τα παιδιά θα έχουν κοιμηθεί λογικά και okay, βάλτε μου και πρόστιμο, δεν είμαι, λέει, native, δεν είμαι, δηλαδή, φυσικός ομιλητής της γλώσσας, δεν είναι η μητρική μου γλώσσα η αγγλική, λέει, they have fucking quality, είπε, fucking mentality, κάτι με το fucking, είπε. Μιλάμε τώρα για την επίσημη δήλωση στο μετά, στην μεικτή ζώνη, έτσι, μετά το μάτς αυτό.
Χαιρόμαστε που δίνει παράδειγμα ο μεγάλος Ρασβάν Λουτσέσκο. Θα πάμε σε διάλειμμα να υπενθυμίσουμε Αιγαίων κορυφαία ψαρογορά με καταπληκτικά πιάτα με θαλασσινά, γεμιστά θαλασσινών, μουσακά θαλασσινών, τηγανιά σολομού, υπέροχα πράγματα και με τσιπούρα ελληνική προσφορά 7,90 το κιλό. Υπέροχα πράγματα και στα δύο καταστήματα. Και στα δύο καταστήματα, και στο Ρεόκαστρο και στο Διοικητήριο. Φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης με LG τηλεορασάρες, σας είπα τις προσφορές, δεν υπάρχουν. Είναι φοβερά τα πράγματα αυτά που θα μπαίνετε εκεί, μπουκάρετε και λέτε ο τρελός, ο 810, ο Τσάτς μου είπε να έρθω και να πάρω τηλεόραση εδώ. Κάνε μου, κόψε μου, κάνε μου τιμές. Και φυσικά παγωτάρες, ψωμάρες, καφεδάρες, τουρτάρες, τα πάντα όλα στο σαρωπλαστείο Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου 237-163. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ο έρωτας! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές όπως θα ζήσουμε και 10 Ιουνίου στον Όμιλο. Σε περίπου ένα μήνα εκεί θα γιορτάσουμε τα 20 χρόνια εκπομπής, 20 χρόνια αθλητήρι. Μου φαίνεται απίστευτο που λέω αυτό το νούμερο. 20 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν αργότερα στην παρέα μας και αυτούς τους αγαπάμε και αυτούς τους εκτιμούμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που η παρέα μεγαλώνει συνέχεια. Να μην κάνουμε τώρα αναφορές, το έχω πει πολλές φορές σε νούμερα και σε τέτοια, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτά δεν σας αφορούν και δεν έχουν και κανένα ρόλο, καμιά θέση στην εκπομπή, οι μετρήσεις και τέτοια πράγματα. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι από την αρχή εδώ, σε αυτή την παρέα, με τους οποίους μεγαλώσαμε μαζί. Και όταν λέμε μεγαλώσαμε, κυριολεκτικά. Ξεκινήσαμε πριν 20 χρόνια και γίναμε μια μεγάλη οικογένεια. Μας δέσαν πράγματα, στεναχώριες, λύπες, αλλά και τεράστιες χαρές. Έφυγαν άνθρωποι από κοντά μας, πήγαν στο Σουφού ΠΑΟΚ Παραδείσου. Χάσαμε ανθρώπους. Φύγαν φίλοι μας στο εξωτερικό, μετανάστευσαν εν έτη 2017, 18, 19. Αλλά για ένα πράγμα μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Δεν προδώσαμε ούτε μία στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο τις αρχές της εκπομπής, το σκεπτικό μας, το DNA μας, το χαρακτήρα μας, τις αρχές, να το πω έτσι. Δεν τις προδώσαμε. Πάρα πολύ εύκολο να πας να μπριζώσεις τον κόσμο ή να πας να πολλώσεις για να κάνεις νούμερα. Ευτυχώς δεν χρειαστήκαμε ποτέ. Περήφανοι είμαστε για αυτό το ΠΑΟΚ, γιατί με το σταυρό στο χέρι, χωρίς να μπει σε παράγκες, χωρίς να χρειαστεί να δέρνει διαιτητές ή να στέλνει πληρωμένους δολοφόνους, χωρίς να μπει σε τέτοιες καταστάσεις, παίρνει ένα κρυστάλλινο, ένα αίτητο πρωτάθλημα φέτος και βροντοφωνάζει σε όλους ο Ιβάν Σαββίδης ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Ο καθαρός ο τρόπος. Ο γνήσιος, ο παντελονάτος, ο αντρίκιος, ο κρυστάλλινος. Πάμε τώρα το Σάββατο να τιμωρήσουμε αυτή που πέρσι μας πήρε το πρωτάθλημα στα χαρτιά και φέτος εξαφανίστηκε στη βαθμολογία. Πάμε στις γραμμές. Να πω πριν μπούμε στις γραμμές ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Climart, κορυφαίος στον κλιματισμό, κεντρικά συστήματα VRV και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος, αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι γίνεται με τον κλιματισμό και ψήξη και θέρμανση, ειδικός εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος με τοποθέτηση συστημάτων ψήξης και θέρμανσης σε τεράστιους χώρους, σε πολυκαταστήματα, σε εμπορικά κέντρα. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας. Όσο για τη φοροπρόβλεψη, εδώ και 25 χρόνια εταιρεία φορολογικού σχεδιασμού με φορολογικές δηλώσεις, περιουσιολόγια, πόθεν έσχες, ρυθμίσεις οφειλών. Ό,τι έχετε υπόψη σας και απορίες, μπαίνετε και στο φοροπρόβλεψη.gr, Βενιζέλου 50, έναντι Παλιού Δημαρχείου, 22-50-02, πάρτε τηλέφωνο. Ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες του γνωρίζουν όσο κανένας άλλος τα θέματα αυτά, γιατί μπερδευόμαστε με αυτά. Και φυσικά, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Δεν υπάρχουν πουθενά τόσο νόστιμα κρεατικά. Ζαλίζεται ο ουρανίσκος και ο εγκέφαλος από την νοστιμάδα, από το πόσο
καλοψημένα και διαλεχτά και εκλεκτά είναι τα κρέατά του και φυσικά οι γλυκάρες του. 705-750 σε ένα μαγαζί κουκλί απέναντι το Μασούτη, πλήρως ανακοινισμένο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Κόρνα φίλε. Τι ωραίος. Τι ωραίος πούς. Γεια σου Γιαννάρα, γεια σου Στουτγκάρδη. Unbesiegta, έτσι. Invincible είναι στα αγγλικά. Νομίζω ναι. Ναι. Undefeated, ναι. Invincible Bedil είναι ο αλήγιστος, είναι ο... Αόρατος. Α, ναι, ο αόρατος, ναι. Ναι, επειδή είναι αόρατη η ήττα γι' αυτό. Undefeatable. Λοιπόν, ναι. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, δεν είπαμε. Αληθώς, ο Κύριος. Αληθώς. Με αυτό το τραγούδι που μπήκες τώρα δεν θα ξαναμπείς ποτέ. Γιατί ρε? Έχει το ζήτα ή τα φύτα γιώτα. Γι' αυτό το βάζω ρε. Δεν υπάρχει στη δική μας αλφαβήτα. Μόνο στα τραγούδια. Παρόλα αυτά, δεν θέλω ούτε να τα ακούω. Όχι να το λέω. Έχω δήλωση, έχω δήλωση Λουτσέσκου. For me Liverpool wear black and white. And they have huge quality. Έχω να πω. Ναι. Για πες λοιπόν. Η Liverpool, ναι. Η Liverpool έπαθε αυτό που έπαθε και ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Δεν χάνει με, δεν πέφτει με τίποτα. Το τραυματίστηκαν. Λέγανε τώρα ποιος θα βάλει τα γκολ. Σωστό. Έτσι. Κι όμως χωρίς Αλάχθες, χωρίς Φιρμίνιο και τα βάλε ο φάρμακο για την καστεριτερίτιδα. Ο Βαϊνάλντουμ. Όλοι λέγανε, στην ερώτηση ποιος, όλοι λέγανε αυτός ένα μηδέν. Αυτός ένα μηδέν βεβαίως. Και τρία και τέσσερα. Έτσι, τους τρελάνανε όλους. Το μικρό όνομα του Αλεξάνδρ Άρνολτ ποιο είναι μπορεί να πει κάποιος. Αυτό ένα μηδέν. Εκτός από αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Δεν μας νοιάζει κιόλας. Ζουμπουσού Στουτγκάρδη! Ζουμπουσού Γιαννάρα! Ένα ακόμα. Ρίχτο. Το πούτε σαν κριμινάλ πολιτάι μέσα στην ένα τέτοιο, ένα φάκελο. Ναι. Με δύο βέρες. Ναι. Λέω παιδιά, πατρεμένος είμαι. Όχι λέει, θα γίνεις δίγαμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίγαμος είναι με δύο πεθερές, πρόσεξέ το. Έχεις και δύο πεθερές. Γεια σου Γιαννάρα! Φιλιά! Φιλιά! Ζουμουσού αδερφέ! Φιλιά στη Στουτγκάρδη! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε τι φήμες κυκλοφόρησαν από εχθές στο Λίβερπουλ? Τι ωραίο βιντεάκι έκανες ρε φίλε! Κωστή, αυτό είναι... Φίλε, τι ωραίο βιντεάκι έκανες! Τι ωραίο πράγμα έκανες ρε φίλε! Όλο! Κάτσε να το δεις όλο! Τι να δω όλο! Κάτσε να το καρφιτσώσω γιατί ξέχασα πριν με την αναμπουμπούλα μπαίνοντας. Δεν υπάρχεις. Κωστή, είναι, στο είπα και προχτές, είναι μία μέρα πριν, πριν τον αγώνα, αυτό που βλέπεις και άλλα τόσα. Αγόρι μου, κάτσε λίγο να το κάνω μια ανακοίνωση, τσακ, επάνω, επισήμασες ανακοίνωση, τσακ, πήγες επάνω. Και έχει, από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι. Όλα, φίλε, υπέροχο. Υπέροχο. Όχι, δεν καταλαβες, έχει από πριν τρία χρόνια, κάπου, από κάπου ξεκίνησε, το έχει και αυτό. Καταλαβαίνω. Λες για το πέναλτι του Μακ μήπως? Όλα. Τα πάντα. Από εκεί ξεκινήσαμε για να φτάσουμε εδώ Κωστή. Εκείνη την ημέρα άρχισε να ξεπλέκεται το κουβάρι. Που είπε, αυτός είπε δεν κατεβαίνω και δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ. Επειδή στο μπάσκετ ο Γαύρος κολοτουμπέισον, βλέπετε. Μέχρι τέλους δεν κατεβαίνουμε, αρχιμπίμπιμ δεν θα κατέβει. Αυτοί όντως κάναν, θέλουν να είναι μια ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ το έχουν κάνει το ίδιο. Ουρδέλο. Ναι. Φουρνέλο. Λοιπόν, φουρνέλο. Να σου πω λίγο. Να μου πεις. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν κάποιες στιγμές ότι εφές εθεάθη ένα άστρο πόλο έξω από το Λίβερπουλ και κυνηγούσε τον διαιτητή, τον περίμενε. Ξεκίνησαν, λένε, από Ελλάδα, από Αθήνα. Ο κύριος Τσαμούρης, ο διαιτητής, που δέχτηκε ξυλοδαρμό έξω από το σπίτι στον Πειραιά, βγήκε χθες και δήλωσε ήταν οπαδός ομάδας
ο δράστης. Πραγματικά, we are falling from the clouds. Χωρίς δείχτη. Πέφτω από το σύννεφο, Κωστή. Εγώ, δεν γίνονται. Εγώ λέω θα πάθει ό,τι έπαθε και αυτός που έδιρε τον Τζίλο. Λοιπόν, αυτή που δίνει τον Τζίλο. Κάτι. Το ίδιο ίδια σκληρή τιμωρία. Θέλω με αυτά και με αυτά. Κάθε μέρα να παίρνουν βιντεάκια από την ΑΕΚ, από όλα αυτά που μας λέγανε, από όλα αυτά που είπαν και μέχρι την ώρα του αγώνα και αυτός ο προπονητής, ο μέγιστος που έχουμε, γιατί είναι μέγιστος πλέον, να τους κάνει τέτοια, πώς να σας πω, πλήση. Να τους κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου ακριβώς και να μπουν μέσα και να είναι οι 20.000 μάο-μάο που δεν πήγαν, να γίνουν 20.000... Το μάο-μάο είναι κατάληξη από συνειρημένο ρήμα. Γεια σου Μανώλη! Φιλιά! 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 Γεια σου Τσουκνίδα! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλημέρα, καλημέρα! Τι έχεις βάλει ρε, άνθρωπε! Λαϊκή αγορά! Έκο! Ο μόνος λέει που θα μπορούσε να μοιράσει δίκαια της προσκλήσης είναι λέει ο Ιησούς, όπως έκανε με τον Άρτο και τα ψάρια! Άντε πες μου εσύ πως μοιράζεις 100.120 προσκλήσεις. Τι γίνεται. Άμα δεν μπορείς να τις αυξήσεις. Πάντως εγώ πως συμφωνώ με την κυρία Ζαρκάδη. Αρκάδη συγγνώμη. Ζαρκάδη βέβαια, γιατί όχι. Να γίνει ο... Το Ζαρκάδη πάει επειδή έχει έτσι πάρα πολύ κορμί έτσι. Ναι, ναι. Ζαρκαδίσιο. Ναι, Ζαρκαδίσιο. Οπότε να το κάνουμε σε μια ουδέτερη έδρα στην Τούμπα, γιατί και είναι γνωστό ότι και η έδρα του ΠΑΟΚ είναι το συντριβάνι. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, γιατί ρε παιδιά να μην το κάνουμε σε αυτή την ουδέτερη έδρα που έχει και πολύ καλό αγωνιστικό χώρο, δημοσιογραφικά τα πάντα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, Κωστή, κανένας δεν μιλάει για την έξοδο στο Europa League της μικρής Πρέσπας. Ναι. Α, βεβαίως. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η ομάδα η οποία έχει τα περισσότερα κερδισμένα πέναλτι. Για πες. Α, αυτή που πάει το μυαλό σου. Αυτή η οποία έχει την ίδια ρητορική με τον Γαβρό περί εξυγίανσης, αλλά πήρε 10 πέναλτι φέτος. 10, ε! Είναι πρώτη στα κερδισμένα πέναλτι, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Μόνο 10. Μάλιστα. Αυτή η αδικημένη ομάδα μόνο η οποία κυνηγάει εξυγίανση κτλ. Μόνο 10. Και έχει την ίδια ρητορική. Μόνο 10. Είναι θλιβερό ομάδες της πόλης να έχουν, όχι ομάδες επίσημες, οπαδοί ομάδων της πόλης να έχουν ίδια επιχειρήματα με αυτούς από κάτω. Μια λέξη μόνο είπα. Θλιβερός. Μπορώ και γυρότερη, αλλά θα σταματήσω εκεί. Άστο. Και οι ομάδες αυτοί. Δεν πειράζει. Και οι επίσημοι, και οι διοικήσεις και οι εφημερίδες τους και οι πάντες. Πόνος. Δεν πειράζει. Είχαν ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία και την ίδια φρασιολογία. Θλιβερό. Δεν πειράζει. Δεν αλλάζει έτσι τίποτα. Θα βλέπετε τον ΠΑΟΚ ή τον πρωταθλητή. Θα μνημονεύεται για 100 χρόνια ακόμα αυτό. Δεν θα το ξανακάνει κανένας ποτέ. Ο τρόμος του Σκοστή είναι τεράστιος. Τεράστιος ο τρόμος δηλαδή. Που έχει η χαρτοκοπτική μανίνα, δεν έχει προηγούμενο. Έτσι ακριβώς. Όλα θα τα κάνει, γιατί ήξεραν ότι με το που θα γινόταν το 1-0 είχε μπούκα και διάλυση του γηπέδου. Σε αυτό το κάνουν πάση θυσία, κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι μπορούν κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Να έχουν τουλάχιστον ένα 55-45-60-40 πριν και έναν αγώνα. Φήμες λένε, από μόνο και μόνο, έτσι. Φήμες λένε ότι μπορεί όταν κάνουμε εμείς επίθεση να μας δώσουν μπάλα πεπόνι από ράγκμπι. Να μην είναι στρόγγυλοι. Πάντως με τα φώτα που έλεγες Κωστή, το έχουν κάνει μια φορά. Εν μέρη ναι. Εν μέρη ναι. Κάτι προβολής που σβήνανε. Κάτι προβολής όταν ήταν να χάσουν ένα πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτή η ομάδα που έχασε το δρόμο. Έχασε το δρόμο αυτός που πήγαινε. Τον στείλαν αλλού, πήγε σε λάθος όροφο. Τότε τι έγινε. Θυμάστε έτσι. Με τα χρέη. Πολλά έγιναν. Με το άρθρο 44, με. Τέλος πάντων. Που βγήκε ο Ντέμις και εμείς δεν κάνουμε, δεν πληρώνουμε ΦΠΑ. Γιατί να πληρώσω ΦΠΑ. Μετά λέει γιατί άλλα. Λέμε η ντροπή της προσφυγιάς. Λέει γιατί. Γιατί. Γιατί έπρεπε πέρσι να πεις κύριε, εμείς αυτό που κατηγορούσαμε δεν το κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Τίποτα. Εμείς τη δουλειά μας Κωστή και βρήκαμε το λόγο εκτός από τον Βαλβέρδε που είναι loser τεράστιος που αποκλείστηκε η Μπαρσελόνα χθες. Ξέρεις ποιος ήταν σχολιαστής εχθές στο Άνφιλτ. Σχολιαστής στο Άνφιλτ. Βεβαίως, ήταν ο Χιλάκιας, ο κύριος Όσκαρ Γκαρσία. Δηλαδή, ο Όσκαρ Γκαρσία. Α, Όσκαρ Γκαρσία! Ο Χιλάκιας, ναι. Ο δάκωσα τα χιλάκια μου!
Ο Σερπαντινάς! Εδώ με τις κατάρες που κουβαλάει στον ασχένα του και στον σβέρκο του. Δουλειά βρήκε! Δουλειά βρήκε! Δεν θα βρει. Ούτε θα βρει! Δεν θα βρει. Ούτε θα βρει. Μια φορά και μαράστηκαν όλα τα χόρτα και τα λουλούδια, να ξέρει. Ούτε θα βρει. Ούτε θα βρει. Ούτε. Εμείς κοστεί το νου μας. Πρέπει να γίνει και μια συγκέντρωση, πιστεύω, πριν τον αγώνα να πάει ο κόσμος να το πάρει ομάδα. Ξέρουν αυτοί που πρέπει να τα κάνουν. Ναι. Για να πάει ομάδα με το μάτι γυαλισμένο και να δείξει ποια είναι η καθήκη για μια ακόμη φορά. Αν και δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανένα. Ακριβώς. Η ιστορία δεν ξεγράφει. Το αίτητος πανάξιος πρωταθλητής με το καλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών, η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που παίρνει αίτητο πρωτάθλημα, δεν ξεγράφει. Αλλά θέλουμε και το κερασάκι. Δεν είναι ούτε ασυδοσία, ούτε πλεονεξία, ούτε αλαζονία, ούτε έπαρση, δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι μια ακόρεστη δίψα. Ακριβώς. Μια ακόρεστη δίψα για αυτό που μου αξίζει, αυτό που πρέπει να πάρει η ομάδα. Τέλος. Φιλιά, γεια σου Κολομπάμπου, εχώρα! Γεια, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μάλιστα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, ο Νίκος Πάτρα είμαι. Γεια σου ρε Νικόλα. Έλα ρε, που είστε ρε φαρμακοποιέ, που είστε ρε γαμώτο, που έλα, είστε ρε. Έλα, έλα, έλα. Χρόνια πολλά δεν τα έχουμε πει. Αγόρι μου, σωστά ανέστη. Επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο Χρήστος. Ήταν όντως αυτός εκεί ο Σερπαντίνας εχθές. Έτσι. Αλλά εγώ πήρα να δώσω και μία είδηση. Για πες. Την οποία δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Για το λόγο που έχασε η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, ένα φιλαράκι μου από Λίβερπουλ που μου τα είπε όλα. Ναι. Λοιπόν, ισχύει το εξής. Ο Βαλβέρδε είχε ζητήσει κάτι το οποίο του το είχαν τάξει οι Άγγλοι ότι θα του το κάνουν και τελικά τον ρίξανε. Είχε ζητήσει μία ώρα πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα να πετάει ελικόπτερο της αστυνομίας πάνω από το Άνφιλντ. Μάλιστα. Και τον ρίξανε. Τον γελάσανε. Το γελάσα το πουλάκι μου. Συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα βλέπω και την φωτογραφία με τον Σερπαντίνα, με τον ηθοποιό, το στείλω Κάρλο Στρίτ, την ώρα σχολίαζε αυτός, παιδιά. Πώς δεν τον πήρα χαμπάρι αυτό. Ναι, σχολίαζε. Πώς δεν τον πήρα αυτό, σε τι κανάλι. Νομίζω στο ESPN, το ESPN πρέπει να το δείχνει. Στο ισπανικό, ναι, μάλιστα. Το ισπανικό. Με Βαλβέρδε λοιπόν στον πάγκο και με τον κλόουν σχολιαστή, τι περιμένεις, έτσι είναι. Ναι, ναι, και ούτε ελικόπτερο ούτε τίποτα. Και είχαν ετοιμάσει και σύνθημα στο κοπ. Σε ελικόπτερ θα τραγουδούσαν. Αλλά δεν τον ρίξανε η αστυνομία και δεν έγινε. Ωχ, Παναγία μου. Προσκλήσεις δεν μοιράζει για τον αγώνα, για τον τελικό, ε. Έχω όμως τραγούδι σχετικό. Πάρ' το για την πάρτι σου, γιατί ξέρω ότι αγαπάει την περιοχή. Άκου λίγο. Το προσκλητήριο. Έλα. Μου έπεσα από τα χέρια. Όχι, δεν είναι, δεν είναι δυνατόν. Και εσύ που μου τάζε στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου. Έτσι. Θα έρθουμε εμείς. Να κατέβουμε. Να κατέβει η ομάδα να κάνει το καθήκον. Το προσκλητήριο επάνω έχουν βάλει και IBAN. Κανονικά φίλε. Και IBAN και ICHTIR και ό,τι θες. Ωραία, εντάξει. Ξέρεις, ρωτάω, μην πες κανένα προσκλητήριο στα χέρια μου και ξεφυλιστώ. Άνθρωπο να ξέρω τι μου γίνεται. Αγόρι μου, Νικόλα μου, αδερφέ μου. Άντε με την φιλιά στην Αχαΐα, φιλιά στην Πάτρα. Γεια σου αδερφέ. Θα πάμε σε μία ακόμα γραμμή, ναι, η οποία έπεσε, πάμε στην μεθεπόμενη, ρε τον σχολιάστη, το παιδιά δεν το πήρα χαμπάρι, τώρα του μου το βάλανε και στον τοίχο πριν από μία ώρα, με Βαλβέρδε και με τον κλόν σχολιαστή, πώς να μην πάει το μυαλό μας στο πονηρό, αμπαλώνα, παίξει την μπάλα της ζωής σου γιατί θα σε σουτάρουνε παόκια και οπαδί σου. Κοίταξε φάτσα, πουλάκι μου, θεατρίνε, καλημέρα, ναι. Τον έριξα και πήρα γιατί βιαζόμουν. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το Θουβού! 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Έτσι. Θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά θα πω λίγα. Κωστή, ένα. Σ' αρέσει μπουκάτι. Το αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει. Ναι. Το είναι... που έχει... Επειδή είναι Βερόν, ήθελα άλλο παίχτη εγώ. Μπουκάτι Βερόν. Ήθελα μπουκάτι Τρίμχολτ. Ήτσα Οσίλα. Το βίντεο που έχει 0400, το έχεις δει. Όχι. Είναι το αυτοκίνητο το καινούριο του Κριστιανού Ρονάλντο αυτό. Όχι, το προηγούμενο. Έλα, πάλιωσε μωρέ τώρα, πάλιωσε. Αλλά πέρα από όλα τα άλλα, βάλτε κάποιος να το δεις, 0-400-0. Και είναι σε ένα μεγάλο Αυστρία, δεν ξέρω δρόμο που είναι. Ναι. Και από σταματημένο 0 ξεκινάει να βγει 400 χιλιόμετρα και να σταματήσει. Μάλιστα. Πόσο διέρχεσαι, δευτερόλεπτα κτλ. Ναι. Έτσι θα γίνει βίντεο να ξέρεις 26. Δεν θα σου πω. Τι ωραία, ο Πάοκ
και η Μπουκάτι. Λοιπόν, εντάξει, μπράβο στη Λίβερπουλ, πραγματικά, ναι. Μπράβο, αυτοί περπατούσανε, δεν ήτανε. Και όσον αφορά για το συμπολίτη, δηλαδή πραγματικά αυτό με την επιχειρηματολογία, γιατί χτες, τώρα δεν θέλω να πω πολλά, δεν θέλω, αλλά άκουσα έναν, ας πούμε, ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στο σταθμό σας. Μάλιστα. Που πρόσκειται στον συμπολίτη, ας πούμε, να λέει ότι στα μάτς με τον Αστέρα και με τον Πανιόνιο και τα λοιπά που με σπρώξανε αβέρτα και έτσι χτίζονται τα αίτητα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτός αν κάνει κουμπί για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει γιατί... κιόλας, αδερφέ. Να σου το πω έτσι εγώ ξεκάθαρα. Επειδή... Ούτε καν. Θα πω κάτι για να, για να κλείσω κιόλας. Ξίδι, φίλε, ξίδι. Κανένας δεν μπορεί να μου χαλάσει τη διάθεση. Κανένας δεν μπορεί να αγγίξει αυτό το αίτητο πρωτάθλημα. Η προσπάθεια να σου χαλάσουν δείχνει απλά μόνο τεράστιο πόνο, αδερφέ. Όλα τα άλλα, εγώ ξέρω ότι σκυλιάσανε. Που σηκώνεται η τρίχα. Εμένα μου σηκώνεται και δεν μου πέφτει με τίποτα. Γεια σου Θουβού! Φιλιά! Διάλειμμα. Να πω ότι... 10 Ιουνίου θα είναι το πάρτι μας. Μπάτε αυτή τη Δευτέρα. 10 Ιουνίου στον Όμιλο και θα το φτιάξουμε ωραία, θα το σχεδιάσουμε όμορφα να έρθετε για τα 20 χρόνια της εκπομπής. Δείξτε κατανόηση σε αυτόν ο οποίος είδε τον ΠΑΟΚ να παίρνει αίτητο πρωτάθλημα. Υπάρχει πόνος. Κάτι πρέπει να πούν. Πιθανόν και εμείς, αν είμαστε σε μια αντίστοιχη θέση, να λέγαμε έτσι. Τι πρέπει να βρουν, κάτι να πούν. Ισοπαίδωσε τους πάντες. Ένα σύστημα 50 ετών. Μια σάπια κατάσταση. Κόντρα σε όλο αυτό. Τι να πούν, πρέπει να βρουν κάτι να πούν. Αλλά δεν αφήνω να μ' ακουμπήσει κανένας με τα λόγια του. Κανένας. Γελάω και προχωράω. Κουνάω το κεφάλι και αυτό τους εκνευρίζει και περισσότερο. Αν μπω σε διαδικασία διαλόγου, σοβαρά μιλάς. Υποκλήθηκαν όλοι, περίμεναν πέρσι μετά την κλοπή να λυγίζω, να γονατίσω, να φυγομαχήσω, να λιποψυχήσω, να τα παρατήσω αποκαμωμένος. Και εγώ πήγα και πήρα αίτητος πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Δεν υπάρχει τίποτα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα. Αιγαίες τις Μαργαρίτες. Να τελειώνουμε το Σάββατο, να πάρουμε και το κύπελο και μετά... Θα πάμε σε μεταποδοσφαιρικές, μετααθλητικές εκπομπές και vintage και ωραία θέματα και χαβαλές και τραγούδια και αφιερώματα και όλα το ξέρετε. Να φύγει μία χρονιά που έχουμε πάει με τσίτα τα γκάζια, όχι ένα μήνα, όχι δύο. Αυτό που έχει κάνει όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται από τον πρόεδρο, τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, το επιτελείο, τους γιατρούς, τους κυπουρούς, τους καντινιέριδες, τον κόσμο, το λαό, τους ραδιοφωνατζίδες, όλος ο οργανισμός, όποιος ασχολείται με ΠΑΟΚ, δεν το έχει πετύχει ποτέ κανένας άλλος να είναι στην τσίτα τόσους μήνες συνεχόμενους, χωρίς να χαλαρώσει κανένας. Άρα, αυτό το πράγμα, ναι, η μεγάλη αποσυμπίεση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την κατάξυση του πρωταθλήματος, με το αίτητο που κατακτήθηκε, που είναι τεράστια υπόθεση. Δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνει τα επόμενα 50 χρόνια κανένας. Ούτε εμείς. Να είμαστε ρεαλιστές. Κάπου θα στραβώσει ένα δοκάρι, κάπου θα χτυπήσει μπάλα σε ένα κολομέρι, κάπου θα γλιστρήσει κάποιος. Δεν είναι αυτό που πετύχαμε, είναι... υπεράνθρωπο, το καταλαβαίνετε, ειδικά σε αυτή τη χώρα, ειδικά με αυτό το σύστημα, ειδικά με όλον αυτό τον πόλεμο με τη λύσα, μηντιακή, οικονομική, αθλητική, δημοσιογραφική, δικαστική, από κάθε άποψη. Γι' αυτό έχουν μουρλαθεί, άλλοι δεν ξέρουν τι να κάνουν κάτω, έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν τι να πούν, δεν ξέρουν από πού να πιαστούν, δεν ξέρουν τι να πούν. Πήγαμε λοιπόν με τα νεύρα στα κόκκινα όλοι. Και ο καθένας με τις αντοχές του και όπου μπορούσε. Από το Σάββατο και μετά λοιπόν, παίρνουμε και το κύπελο να γράψει ούγια νταμπλούχος. Ο ΠΑΟΚ νταμπλούχος 2019 και από τη Δευτέρα και μετά, ναι και για μεταγραφές θα πούμε, ναι
και το χαβαλέ μας θα κάνουμε. Έχουμε ευτυχώς πράγματα να πούμε, δόξα τω Θεώ. Και να περάσουμε όμορφα. Και να ανταμώσουμε και 10 Ιουνίου στον Όμιλο για τα γενέθλια της εκπομπής. Πάμε να πάρουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι! Πάμε στην μεθ επόμενη, 5. Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια, γεια σας! Ναι! Καλώς το παιδί! Ναι! Ναι! Με ακούτε! Ναι, με ακούτε! Επειδή στο προηγούμενο νόμιζα είμαι εγώ που έπεσα, γι' αυτό έμεινε στο ναι. Όχι, φίλε, δεν πέφτεις με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει τίποτα από ψηλά που είμαι. Έτσι. Λοιπόν, είσαι τρελός, αλλά δεν περίμενα να είσαι τόσο τρελός. Εσύ παρά είσαι τρελός. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει κάτι. Για πες. Κάνεις πάρτι 10 Ιουνίου. Ναι. Δίπλα στη θάλασσα. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή θες να πέσει κόσμος μέσα στο νερό. Κανονικά, ρε φίλε. Και με πρώτη μπύρα δωρε, κούτρα τζάμπα. Και με μπλουζάκι και με ζουμουσού παρέα και με κατάσταση αμπαλαέα. Δεσμεύτηκε ο Λάζαρος. Κάνε ένα βαγωσόση θα έχεις εκεί κοντά. Είναι, πες... Ken, θα είναι. Ότι έτσι, θα έρθει μία φωτομοντέλα να μοιράζει. Αυτή θα μας σώσει. Δηλαδή θα το θέλω να του πω να είναι και Baywatch ντυμένη. Αν πέσει κανένας να πνιγεί στα ριχά, γιατί εκεί είναι ριχά μπροστά, αλλά θα έρθει η κοπέλα να μας. Με τα σωσίβια. Με τον κόσμο που πιστεύω ότι θα έχεις, γιατί σκέψω τις αιμοδοσίες πόσα άτομα μαζεύεις. Μόνο σε αιμοδοσίες που δεν πρέπει να πιεις. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για Δευτέρα βράδυ που δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Γι' αυτό, γι' αυτό δεν το κάναμε και Σάββατο, γιατί ο κόσμος φεύγει τα Σάββατα. Υποχρεώς. Χαλκιδικές. Όχι μόνο αυτό. Φεύγει, βγαίνει τον μπανάκι του. Ναι. Φεύγει να πάει την βολτίτσα του Χαλκιδική. Οι διακοπές έχουν καταργηθεί. Είναι αυτή η μερών πλέον. Θα έχουμε χάσει και εκείνη την Κυριακή και το Σάββατο που πηγαίναμε από το σπίτι, φεύγαμε και πηγαίναμε στο γήπεδο. Όλοι αμπαλάε εκεί θα έρθουμε. Κανόνισε να έχει κανένα ναυαγωσώστη να μας βγάζει από το νερό. Με ρωτάει ο Βαγγέλης που έχει τον όμιλο. Η κατάσταση λέει με τους δικούς σου λέει είναι ελεγχόμενη. Του λέω είσαι τρελός. λέω εννοείται. Μου λέει τι. Εννοείται λέω πως όχι. Γι' αυτό σου λέω. Μα από την ώρα που σε ακούω λέω. Okay. Πολύ καλό το μέρος. Πολύ φοβερό το μαγαζί. Φοβερό η όλη φάση. Αλλά λέω δεν πάει καλά. Ήθελα εδώ και καιρό κυνηγάω. Δεν ήθελα να είναι ούτε δυτικά πολύ. Ούτε ανατολικά πολύ, γιατί δόξα τω Θεώ προσφέρθηκαν διάφορα μαγαζιά να μας φιλοξενήσουν. Ήθελα να είναι κάπου στο κέντρο, κάπου να το ξέρουν όλοι, κάπου να φαίνεται, από όπου να φαίνεται το Μακεδονία Παλάς. Όλα, όλα, όλα. Όλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Ναι. Λοιπόν, μην απορείτε με τους συντοπίτες, συμπολίτες που ασχολούνται μαζί μας. Η ομάδα έχει σβήσει και τη δικιά τους ομάδα. Δηλαδή δεν έχουν ομάδα για να ασχοληθούν, γι' αυτό και ασχολούνται με τη δική μας ομάδα και μόνο κοιτώντας η δικιά μας ομάδα τι κάνει, γιατί με τη δικιά τους ομάδα δεν έχουν ασχοληθούν. Να σου δεν πω είχαν τι, ομάδα. Τι εξήγησα σε ένα φίλο της εκπομπής που είναι αριανός. Έχουμε και αριανούς ακροατές. Έτσι. Τι εξήγησα. Αυτό που πέτυχες φέτος είναι σημαντικό που ήρθες από τη Β' και βγαίνεις στο UEFA. Σωστά. Μου λέει σωστά. Απλά ξέρεις γιατί δεν μπορείς να το χαρείς όσο πρέπει. Μου λέει γιατί. Σε άλλη περίπτωση, αν και εγώ ήμουν στο UEFA, θα το χαιρώσουν πολύ περισσότερο. Ο αντίπαλός σου όμως μέσα στην πόλη βγαίνει και παίρνει ένα πρωτάθλημα αίτητο, δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, άρα δεν μπορεί αυτό το πράγμα να φανεί όσο πρέπει. Μου λέει έχεις δίκιο. Και στο λέω ούτε με φανατισμό, ούτε με ειρωνία. Στο λέω πραγματικά, με καταλαβαίνεις ότι στο λέω χωρίς να θέλω να σε πειράξω. Μου λέει ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο Καρυπίδης θα εισέπρατε πολύ περισσότερο αγάπη από τους αριανούς. Αν ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη δεν πετύχαινε αυτό και αν δεν ήταν μόνο η αρχή αυτό, το καταλαβαίνεις. Διότι, καλός ή κακός, στην ίδια πόλη, στο ίδιο τραπέζι είναι ο άλλος, είναι φίλος σου. Και είναι άλλη ομάδα. Ο ένας βλέπει τι κάνει ο άλλος. Όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει αυτό και ξεκινάει πραγματικά μία δυναστεία, μία αυτοκρατορία ποδοσφαιρική, λογικό είναι και εσύ αυτό που πετυχαίνεις, σαν αριανός, να μην μπορεί να το χαρείς το ίδιο. Αντίστροφα. Πρόσεξε, σκέψω ότι εμείς ήμασταν, ας πούμε, στη θέση του Άρη. Και βλέπαμε τον Άρη απέναντι να παίρνει αίτητος πρωτάθλημα. Τι να του κάνουμε το ΕΦΑ, πώς θα μας φαινόταν εμάς το ΕΦΑ, δεν θα φαινόταν λίγο μπροστά σε αυτό που πετυχαίνει ο άλλος. Μα ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι που, το έχεις ξανά, κάτι που δεν το έχεις ξανακάνει. Είναι και αυτό ρε φίλε.
Και είναι επειδή είναι βλέπουν ότι είναι και μόνο η αρχή. Αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτούς. Ασχολούμαστε γιατί ασχολούνται και αυτοί μαζί μας. Βασικά είναι φυσιολογικό. Γιατί είναι δίπλα μας, γιατί ασχολούμαστε, είναι οι γειτονιές μας. Έτσι και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Όσο υπάρχουν ακόμα, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν, θα είναι ελάχιστοι αυτοί είναι που θα υπάρχουν. Είναι πολύ φυσιολογικό να γίνεται αυτό. Γίνεται σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Όλες τις πόλεις του κόσμου. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι από την ίδια ομάδα και θα παίζαμε όλοι μαζί με τα κύματα. Αρκεί αυτό να τελειώνει σε σωστά επιχειρήματα. Όχι σε βλακώδη, έτσι, όχι σε αντεθνικά επιχειρήματα, όχι σε κόμπλεξ, όχι σε χολή. Να κάνω με τον ένα άλλο να κάνω διάλογο, να υπάρχει καζούρα, να υπάρχει το πείραγμα, να γίνεται ωραία το πράγμα αυτό. Και να μην χρειάζεται να σπάσει ο ένας το κεφάλι σημασία, του άλλου. Έτσι. Σημασία δεν έχει το να κερδίζεις, το σημασία έχει το να παίζεις για να μπορείς να κερδίσεις. Ακριβώς. Έτσι, γιατί άμα δεν κάθόμαστε δίπλα-δίπλα για να τα πούμε και να πειράξουμε ένας τον άλλον, έτσι δεν έχει νόημα. Έτσι, έτσι, να παίζουμε φιλικά μετά μεταξύ μας. Δηλαδή τα παιδιά, ας πούμε, στη Μηχανιώνα που μπήκαν μέσα με το κύπελο και κάναν καζούρα στον Αριανό το φίλο τους, που ξυπνάνε κάθε μέρα από τα χαράματα και είναι εκεί στο μεροκάματο, μισεί ο ένας τον άλλον, ή στο γραφείο μας και εμείς εδώ, μεταξύ μας δεν πειράζει ο ένας τον άλλον. Σε τέτοιες περιπτώσεις, στα γραφεία, στα σπίτια, σε κάθε οικογένεια μπορεί να είναι διαφορετικές ομάδες. Ο γείτονας, τα ψιλικατζίδικα, εδώ τον περιπτερά στη γωνία, γίνεται κάθε πρωί χαμός έχουμε τον περιπτερά. Έτσι. Πρέπει να τον μισώ ή να με μισεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πόνος. Είναι φυσιολογικό αυτό, παιδιά. Έτσι, να το καταλαβαίνετε. Θα τους περάσει, θα κρατήσουν το αίτητο πάλι κάπου, θα βρούνε να κάνουν κάτι. Αυτά είναι τώρα, καταλαβαίνεις. Προσπαθεί ο άλλος να βρει να πιαστεί από κάπου. Έγινε. Το νου μας, ρε μάλια. Το νου μας. Σε παρακαλώ. Ένας αγώνας έγινε. Ένας αγαπημένος αγώνας. Ένας. Και το διακύδευμα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το καταλάβουν. Είναι ακόμα μεγαλύτερο από οτιδήποτε. Αίτητο W24-26-4-0 κύπελο πρωτάθλημα δεν έχει ξανακάνει κανένα. Θέλω να μας μουρλάνουν τελείως. Δεν υπάρχει. Δεν πέφτει με τίποτα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Η εκπομπή αυτή, το ξέρετε, δεν βάσισε ποτέ την όποια, ας πούμε, ακροματικότητα είχε. Σας δίραμε, μας δίρατε, έτσι, βρυσίδια, μπουνίδια, αυτά. Ποτέ. Ποτέ. Το Zoom σου είναι εδώ για όλους. Ξέρετε εμείς τι είμαστε, ξέρετε γιατί αναπνέουμε, ξέρετε γιατί ασπρίσαν τα μαλλιά μας, ξέρετε τι κάναμε και τα παιδιά μας, τι ομάδα κάναμε τα παιδιά μας, το ξέρετε. Όποιος θέλει να έρθει στην παρέα μας, σεβόμενος αυτό που εμείς αγαπάμε και έχουμε καψούρα, δεκτό. Όταν κάνουμε εκπομπή, όταν λέμε ένα ανέκδοτο, όταν βάζουμε ένα τραγούδι, δεν το λέμε μόνο για τον Παοκτσί. Το λέμε για τον όποιον θέλει να έρθει στο Ζουμουσού. Το τι είναι ο πυρήνας και η βασική, η συντηρητική πλειοψηφία, το ξέρετε. Αλλά έχουμε και άλλους. Έχουμε και. Μας ακούνε, φίλοι. Και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και Αεξίδες. Οκ. Έλα. Οκ. Απλά θα ακούς αυτό που μπορεί να μην θέλεις να ακούσεις. Λυπάμαι. Θα το ακούσεις. Το λέω επειδή πέρσι τσακωθήκαμε με πολλούς αεκτσίδες ακροατές. Εμείς σαν εκπομπή βγήκαμε και είπαμε ντροπή στο Γάβρο που κλέβει το πρωτάθλημα που έπρεπε να το πάρει η ΑΕΚ επί Βάλνερ. Και σε αμιγώς παοξίδικο ραδιόφωνο. Στον 103 που ήταν έτσι μόνο ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Άρα να μάθετε να ακούτε ότι πέρσι κάνατε αυτό που κοροϊδεύατε. Πήγατε και πήρατε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. 0-0. Αν είναι 0-0, βγαίνουμε να παίξουμε, λέει. Αν είναι 1-0, δεν βγαίνουμε. Και δίθεν τρομοκρατημένοι. Χαχά, γελάκια μέσα, έτσι. Εντάξει, πάμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Καταρχήν, δεν έχουμε αντίπαλο εδώ στην Ελλάδα. Να ασχοληθούμε λίγο εκτός Ελλάδος. Βεβαίως, και εντός και εκτός και επί τα 7, και όπου θες, Άκη. Καταρχήν, αριανίζεται. Δεν μπορεί τώρα ο τρίτο τέταρτος να πούμε να ασχολείται με την πρώτη. Πάλι εσύ αυτό κάνεις τώρα. Όμως. Προχώρα. Για την Μπαρτσελόνα μιλάω. Γι' αυτό είπα και εγώ, για την Μπαρτσελόνα. Εσύ τι κατάλαβες. Επειδή ο Κούδας, ρε παιδί μου, είπε ότι μικρή ομάδα. Κοίταξε, στο 1-0 είπα ότι θα πάει στα πέναλτι. Στο 1-0. Ναι. Με φίλους που έβλεπα. Ναι. Και αυτή η Ρεάλ ήταν. Λοιπόν, και λέει άντε ρε τι αποκλείεται να φάει, λέει, άλλα τρία γκολ, άλλα δύο. Λέω μη φάει και παραπάνω. Και τελικά άρχισε να με κυνηγάνε μέσα στην καφετέρια. Αν βάζαμε μία πλαστική καρέκλα από πανηγύρι στα τρυπόταμα Ηλίας, με Σαφέτη, Χαρά Βέρα, Παζαρέντζη, Γιώργο Μάγκα, θα έτρωγε περισσότερα ή λιγότερα γκολ από ό,τι χθες η Μπαρτσελόνα. Κοιτάξτε,
Εγώ λέω από τότε που ήρθε ο Βαλβέρδε, ήταν το λάθος της Μπαρσελόνα. Δεν έπρεπε να πάρει τον Βαλβέρδε. Είναι πάρα πολύ ήσυχος προπονητής. Η Μπαρσελόνα θέλει ένα ας πούμε Γκουαρδιόλα, κάτι, ένα Κλοπ, ένα Παλαβό. Είναι εξαιρετικός για την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ναι. Είναι αρκετός ίσως, αρκετός ίσως για τον Ολυμπιακό, παίρνοντας τα πρωταθλήματα έτσι όπως τα πήρε. Αλλά εδώ είναι ένα τεράστιο καράβι που λύγησαν και οι πιο γενναίοι εκεί. Και για να μάθω κάτι που δεν γνωρίζετε, κανένας δεν ήθελε τον Βαλβέρε, να ξέρετε, στην Μπαρσελόνα. Τον ήθελε όμως αυτός που αποφασίζει, οπότε... Ναι, λοιπόν... Κατάλαβες, έτσι? Εγώ κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή ασχολείστε με... Επειδή ο Μέση λοιπόν αποφασίζει, ο Μέση έδωσε το OK. Αν ο Μέση έλεγε εγώ θέλω το Μιχάλη Μπέλη, θα έπαιρνα τον Μιχάλη Μπέλη, φίλε. Μπήκε αμυντικά πάρα πολύ. Ζει ο Μπέλης, μην έχω κάνει μαλαμπίπι. Και να κρατήσει το σκορ. Ενώ αν έμπαινε επιθετικά και έβαζε ένα γκολ, τελείωναν όλα. Χαίρομαι που κάνουμε αναλύσεις για τον Μπαρτσελόνα Λίβερπουλ. Η εκπομπή έχει φύγει σε άλλο level, Άκη. Σε άλλο level. Άλλο επίπεδο, φίλε. Άλλο level. Μα ήδη έχουμε φύγει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό ας το πάρουν χαμπάρι δίπλα που ασχολούνται με μικροφράγματα. Και δίπλα και τρίπλα. Ναι, γεια σου, Άκη! Πάμε. Περίμενε μισό λεπτό. Ναι, περιμένω μισό βεβαίως. Μετά τις 10 ακούμε μόνο παοξιδικές εκπομπές. Δεν ακούμε αυτοί που μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Τον Παπαδόπουλο, τον Παναγιώτη, τον Σταύρο Κόλκα, την Ελένη Μπούντου, τον Τζακαλέα. Μόνο παοξιδικές εκπομπές. Γεια σου! Φιλάκια! Πάμε. Άλλοι δεν γουστάρουν εμάς. Δεν ας πούμε εμείς την ακούτε. Έτσι. Έχει εδώ στο σταθμό πολλές εκπομπές για τον ΠΑΟΚ. Έχει και κάποιος που δεν. Οκ, τι να κάνουμε. Άλλοι δεν ακούνε εμάς. Τι να κάνουμε. Χθες με βρίσκει ο άλλος στην Τούμπα στο πατρικό μου. Γεια σου. Να ξέρεις, λέει, δεν σ' ακούω. Λέω, δεν φωνάζω αρκετά. Όχι, λέει, δεν σ' ακούω. Γιατί? Με λέει αργενός. Έγινε, φίλε, τι να κάνουμε. Λέει, δεν σε πειράζει καθόλου. Λέει, αλλά έτσι όμως. Τι έτσι όμως? Δεν είναι. Τουλάχιστον δεν προσπαθείς, λέει, να κοροϊδέψεις, λέει, να πεις, λέει, και για τον Άρη να ψαρέψεις ακροατές. Όχι, φίλε. Συνειδητοποιημένος είμαι. Απόλυτα συνειδητοποιημένος. Να κάνω τι, να ψαρέψω από παντού, να το παίξω τι, αντικειμενικός. Ε, ας έχετε, άμα θέλετε να ακούσετε δίθεν αντικειμενικούς, πολλούς άμα θέλετε. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι και συνειδητοποιημένοι. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, ρε. Για να επανέλθουμε, ρε, ξανά στα πνευματικότητα τη δικιά μας. Έλα, αγόρι μου, ρε, εγώ είμαι. Την κόρη της Μπελούτσι την είδατε, παιδιά? Όχι, ρε φίλε, δεν την είδα. Αν μπορείς να μου στείλεις μια φωτογραφία, σε παρακαλώ. Δουλίτσα για το σπίτι. Δουλίτσα για το σπίτι, ακριβώς. Για το αρχείο, το προσωπικό, όχι ότι... Προσωπικό, κανονικά. Κανονικά, φίλε, προσωπικό, εννοείται. Παιδιά, η κόρη της Μπελούτσι, ελπίζω να είναι ενήλικη, να είναι 18 και λέμε αυτά για την κόρη της. Ελπίζω, δεν την έχω δει καν. Τέλος πάντων, ούτε εγώ δεν ήρθε που την περίμενα. Άμα μοιάζει τη Μανούλα. Απλά ένα σου λέω μόνο. Η μεγαλύτερη και η πιο περίτρανη απόδειξη ότι η Μπελούτσι πάνω της δεν έχει πειράξει τίποτα για να είναι αυτή που είναι. Ούτε μύτες, ούτε ζυγωματικά, ούτε αυτιά, ούτε πηγούνια, ούτε λαιμούς, φίλε. Αυτή είναι. Και έχει βγάλει φωτοτυπία τον εαυτό της. Άμα δεις το κορίτσι, λες... Σε νέα έκδοση, φίλε. Είναι η συζήτηση. Ποια Μπαρτσελόνα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Μονικάρα, ρε. Μονικάρα. Έτσι. Τα φωνία τα προσέξτε. Ρε τον Γκάρθια που ήθελε να σχολιάσει κιόλας. Σε πέρασε το χιλάκι σου, πουλάκι μου. Σερπαντίνα. Απλά έπρεπε να πεις στον Βαλβέρδε πιο νωρίς, ρε, σε κάτω πεθαμένο να φύγουμε. Πέσε κάτω στο 3-0, ρε. Πέσε κάτω στο 3-0, κάνε τον... Στο 2 έπρεπε, στο 2 κανονικά. Φαντάσαι, να πέσει και να κάνει το φηματικό, να πούμε, ο Βαλβέρδε. Ή να πει, με βρήκε ο Αυγερινός. Δύσκολη στιγμή. Με βρήκε δύσκολη στιγμή. Έχω δύσκολη εβδομάδα, περνάω τις δύσκολες μέρες. Τι έπαθες, έχω βροχοκύλι, έχω παρανυχίδα, δεν μπορώ. Τι γίνεται? Έχω, λέτε. Έχω, λοιπόν, διαλέχτε. Είδες το φιλαράκι σου, ο οποίος 33, τι ανέβασε? Όχι, δεν προλαβαίνω. Τι γράφει έξω από την ους, μεγάλο πανό. Όχι, δεν είδα.
ποιος πουλάει το νερό. Α, ναι ρε φίλε. Λέει ποιος. Τι να απαντήσω τώρα, λέει. Το είδα, το είδα. Έξω την ΕΙΑΘ, έτσι. Έξω την ΕΙΑΘ. Έτσι. Έτσι, έτσι. Πανώ μπροστά στην ίδρυψη, πείτε μου τώρα τι να απαντήσω. Παγκάρα για σένα κλέμε. Γεια σου Καραγιάννη, γεια σου Καραγιάννη. Δεν πέφτει με τίποτα, πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Δυο, τελευταίες δύο γραμμές. 23-10-287-888, σήμερα κληρώσα καταπληκτικό δώρο. Καταπληκτικό, αέρα κομπανιστό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί, good the boy. Χαίρομαι που τα λέμε. Είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος. Σε σένα μιλάμε! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή! Καλημέρα, καλημέρα! Κωνσταντίνος ονομάζομαι. Γεια σου, Κωνσταντίνε! Από πού μας ακούς, πού μας ακούς? Αυτή τη στιγμή πάω Σέρες. Οπότε δεν σ' ακούω το ραδιόφωνο, και σκάω το κινητό σου. Αγόρι μου, αγόρι μου. Αγόρι μου. Για πες! Σ' ακούω εδώ από τον Οκτώβριο, σ' ακούω. Κατά τύχη και με κέρδισες και εσύ και ο Θουβού και ο Συντριβανίσιος. Χαίρομαι. Και όλη η παρέα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Και σ' ακούω κάθε πρωί αδιάκοπα. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλά. Το δεύτερο ότι έχω ένα άγχος για την επόμενη χρονιά εγώ. Να δούμε και λίγο πιο μπροστά. Έτσι. Ότι δεν θα έχουμε διαιτητές στο τέλος. Ναι. Άμα δέρουν τον άλλον, δεν θα έχουμε διαιτητές, παιδιά. Δεν θα έχουμε. Όταν είπαμε να βάλουν το VAR δεν πήγαινε από το VAR με όποιον βρούμε. Έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο. Δεν είναι αυτό το VAR. Έλαβαν τις πρώτες λέξεις, τα τρία πρώτα γράμματα. VAR, βαράμε, κάτι δεν πήγε σωστά. Τι και λέει, εμείς θα το βάλουμε από τώρα. Βαράμε. Δυστυχώς, οπότε, η κατάσταση είναι τραγική, θλιβερή. Το επόμενο πρωτάθλημα. Ακόμη χειρότερο θα είναι. Θα περιμένουμε τρεις χειρο, όχι τρία, όχι ένα πόλο. Ναι. Βρε, νταλίκες ολόκληρες έρχονται. Νταλίκες. Όπως το λες, όπως το λες. Τι να πούμε, τι να πούμε, ευχολόγια λέμε. Βλέπεις ότι οι άλλοι πήγαν, ο ένας παραδόθηκε, ξέρουν ποιοι είναι, τους είδανε και σου λατσάρουν ελεύθερα ακόμα. Πόσο πολίτης, ας πούμε, πόσο οπαδός να εμπιστευτεί. Λέει, αυτοί είστε. Ξεκάθαρα. Εγώ ειλικρινά, Κωστή, αν γινόταν κάτι και έλεγαν ότι αυτός, ένας διαιτητής, τον δίρανε και ήτανε βαλτός από κάποιον ο οποίος ήταν μέσα στην ΠΑΕ, εγώ ίδιος θα έκανα αποχή από το γήπεδο. Φυσικά ρε φίλε, φυσικά. Ότι δεν γουστάρω αυτόν τον άνθρωπο που... Μα δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε τώρα, γίνουμε οι ίδιοι σαν τα μούτρα τους. Εσύ τι λες, δεν του προτείνανε του Ιβάν άλλα μέσα, εγώ δεν λέω να πηγαίνει να δέρνει τον κόσμο, άλλους τρόπους δεν του πρότειναν. Για να φτάσει πιο γρήγορα στο πρωτάθλημα και για να μην εξοδέψει τόσα χρόνια, τόσα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια. Δεν θέλουμε έτσι και δεν θέλαμε. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Γι' αυτό τον πρόεδρο και για αυτή την ομάδα. Ξεκάθαρα. Απλά πράγματα. Τελείωσε. Ο άλλος βγαίνει και διαμαρτύρεται και δεν έχει πάρει. Εις βάρος του Ολυμπιακός φέτος δεν έχει κανένα πέναλτι. Που αν τον ακούσει, λες πω, πρέπει να τους φάξανε. Πρέπει να έχουν δώσει 15 πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού. Κανένα στα 30 μάτς. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Τι να λέμε. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Είμαστε μαζί με την ομάδα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε το καλύτερο. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πριν φύγω. Την ανακοίνωση των διαιτητών. Ακούστε λίγο τι μετά τον ξυλοδαρμό του Τσαμούρη, γιατί κάθε τόσο δέρνουν και έναν. Λένε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καταδικάσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την επίθεση όπως όλοι. Να μην ξεχάσουμε βέβαια να συμπενθυμίσουμε τα ευχολόγια και την όλη ιστορία από την προηγούμενη επίθεση. Κλείνοντας, να σας ενημερώσουμε. Άκου λίγο η ανακοίνωση των διαιτητών. Να σε ενημερώσουμε και για την προσφορά που έχουμε αυτή την περίοδο. Στις τρεις επιθέσεις, η μία δώρο με περίοδο εξαργύρωσης 5 μήνες. Γιατί ανά πεντάμινο έχουμε και μια τουλάχιστον επίθεση. Οπότε είναι δωρεάν αυτή. Και ο σάκος του box χωρίς χρέωση. Διαιτητές και βοηθοί πρώτης κατηγορίας. Αυτά που λέτε. Αυτά. Παπαδόπουλα. Θα έρθει ο της Manchester.
Τι τραβάει κι αυτός ρε φίλε, δηλαδή σφαλιάρες από τον ΠΑΟΚ. Ατελείωτη χρονιά. Φίλε, τι ειδονή είναι αυτή. Το κερασάκι στην Τούρτα ήταν η Κυριακή να πάρει και το πρωτάθλημα Λίβερπουλ. Φαντάζεσαι να γίνει. Φαντάζεσαι και. Ε, γλεντοκόπατον. 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 Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε. 10 Ιουνίου στον Όμιλο, δίπλα στο κύμα, στη θάλασσα, ένα υπέροχο μαγαζί. Θα περάσουμε φανταστικά και υπέροχα, χωρίς να χρειαστεί να βάλετε το χέρι στην τσέπη πουθενά. Γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο παραπάνω από το προηγούμενο πάρτι. Θέλαμε με χορηγούς, με ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, μας αγαπάνε, μας στηρίζουν, όχι μόνο στα λόγια, και υλικά και χρηματικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα βάλουν ο καθένας αυτό που θέλει, για να μην χρειαστεί εσείς να βάλετε το χέρι στην τσέπη έστω και 50 λεπτά, έστω και ένα ευρώ. Γι' αυτό θα είμαστε εκεί λοιπόν. 10 Ιουνίου να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια εκπομπής. 20 χρόνια αθλητήρι. 20 χρόνια να γιορτάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα ζουμουσάκια. Να πω χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η Λαδοκολάρα, πουθενά αλλού δεν θα φάτε αυτές τις γεύσεις. Πουθενά, όταν φάτε εκεί μετά, όλα τα άλλα σας φαίνονται άνοστα. Εκπληκτικές γεύσεις, φοβερά πράγματα απέναντι από το Μασούτ της Ελευθέρια. 705-750 τη Λιβεριά, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο, σε ένα κουκλίστικο μαγαζί, φωτεινό, πεντακάθαρο. Μην ξεχνάτε φοροπρόβλεψη εδώ και 25 χρόνια, χορηγός δεύτερης ώρας, εταιρεία φορολογικού σχεδιασμού. Τα πάντα για περσιολόγιο, για το πόθεν έσχες, για τις ρυθμίσεις των οφειλών σας. Οι άνθρωποι, ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες του, απέναντι από την παλιό δημαρχείο στη Βενιζέλου 50, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για σας. 22-50-02, πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε, εκεί είναι οι ειδικοί και οι δήμονες. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr για να δείτε όλα όσα θέλετε. Τέλος, να πω ότι ο ειδικός στον κλιματισμό είναι ο Κιωσές Κωνσταντίνος, Κλιμάρτ, κεντρικά συστήματα ψύξης, θέρμανσης, VRV συστήματα, υπέροχα. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνει στον κλιματισμό, έχοντας περάσει κλιματιστικά σε τεράστια εμπορικά κέντρα, σε πολυκαταστήματα, έχοντας απόλυτη επίγνωση του τι πρέπει να κάνει, με εξαιρετικές τιμές φυσικά. Τηλεφωνήστε στο 9917646 και ενημερωθείτε για να βάλετε κλιματιστικό στο σπίτι σας, κλιματιστικά Daikin και όχι μόνο, στο χώρο εργασίας, οπουδήποτε. 9-17-646. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Έρχεται ο Παπαδόπουλος και η παρέα του. Φίλε, λέει, παίζει να το παίζω έτσι, είναι, δεν είναι σωστό. Ο Παπαδόπουλος και τα παιδιά. Ο Τσαλτίδης ακούει. Ε? Στην υγειά μας. Έτσι ο στην υγειά τους. Τι ωραία. Σας φιλώ γλυκά. Ζούμου σου λέμε. Bye, 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 bye.